Καλώς ήρθατε για το τσακαλό καταπληκτικό με τις κομπροχοπίπινο καψούριδες, ζουμουσάδες, ζουμουσίτσες και ζουμουσάκια, αθλητήρι και αθλητήρες καμ του δόθε. Πάμε και σήμερα για δύο ώρες ράδιο ψυχοθεραπείο και αντιψυχοπλακωτισμό λέμε. Πάμε να τα κάνουμε όλα για χαμένα, να κάνουμε κλειστή τρύπα στενοχώρια, να ράσουμε το βάλα κάτω από τις μελαγχολίες και να κάνουμε και σήμερα μια αυθεντική, μια ατόφια ζουμουσάδα. Ελάτε, κοπιάστε πουλάκια μου, κοπιάστε, ελάτε στην παρέα μας, ελάτε στην τρελοπαρέα του ζουμουσού, να περάσουμε και σήμερα όμορφα, να ακούσουμε τα ποταβά μας, να μοιράσουμε δωράκλες, να κάνουμε και σήμερα άνω κάτω τα πρωινά σας. Γενικότερα, αν υπάρχει εκεί πέρα έξω έστω ένας μουρτζούφλης, ένας κακόκεφος, ένας δυστυχισμένος, αν καταφέρουμε να σκάσει ένα χαμογελάκι, θα χαρούμε πάρα πολύ γι' αυτό. Ελάτε να μιλήσουμε για μπαλίτσα, να δούμε τι γίνεται. Παρασκήνιο, προσκήνιο, σουξουμούξ, θα βάλουμε τα ποταπά μας και σήμερα θα δώσουμε και ωραιότατα πράγματα. Και σήμερα έχουμε να δώσουμε τρεις φανέλες, συλλεκτικές φανέλες Σούφου ΠΑΟΚ Χανιά. Τα παιδιά στην Κρήτη που είναι δίπλα στην ομάδα, που είναι κοντά της και ας είναι μακριά της και ας έχουν να διανύσουν κάθε φορά αρκετά χιλιόμετρα, είτε με το καράβι, είτε με το αεροπλάνο, είτε με τη σχεδία, είτε με το υποβρύχιο, οτιδήποτε τέλος πάντων, μηδενίζουν τις αποστάσεις όπως κάνουν τα παοξάκια παντού πάνω στον κόσμο. Και ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Δημήτρη που μας θυμήθηκε όταν ήρθε για το ματς την προηγούμενη εβδομάδα και μας έφερε και φανέλες για να κληρώσουμε στον κόσμο κατά το άνθρωπας, ο κόσμος. Τρεις φανέλες τέτοιες λοιπόν, ΠΑΟΚ Χανιά, χθες δώσαμε υπέροχες συλλεκτικές φανέλες ΠΑΟΚ Λάρνακα, καταπληκτικά πράγματα και χθες. Και σήμερα δίνουμε πέρα από τις τρεις φανέλες Σούφου ΠΑΟΚ Χανίων, δίνουμε και κρέατα από το Ακροπολείο Άγγελος στη Νεάπολη, Ανδρέα Παπαδρέου 125. Καταπληκτικό το δώρο. Όποιος πήγε και πήρε τα κρέατα καταλαβαίνει γιατί πράγμα μιλάω. Είναι τα κρέατα ενός ολόκληρου μήνα. Γεμίζεται με καλούδια, γεμίζεται με εκλεκτές νοστιμιές το τραπέζι σας, το ψυγείο σας και κάνετε ευτυχισμένους και τους ανθρώπους σας, ειδικά όταν πηγαίνουν σε κάποιους που αυτό το διάστημα την περνούν κάπως δύσκολα και δεν είναι λίγοι αυτοί, όλο ένα και περισσότερο είναι εκεί πέρα έξω. Πολλά έχουμε να συζητήσουμε και σήμερα. Θα πούμε και για τον Νουάρντα, θα πούμε και για τον Λουτσέσκου, θα πούμε και για το μάτς που έχουμε σήμερα, την υποχρέωση που έχουμε στον αγώνα κυπέλου με τον συμπολίτη και γενικότερα θα αναφερθούμε σε όλα όσα συμβαίνουν. Να πω εξ αρχής ότι η Electronet Παμπουκίδης Νικολαίδης, μόνιμος και παντοτινός χορηγός, κολόνα της εκπομπής που σας έχει δώσει τόσα πολλά δώρα και την άλλη εβδομάδα πάλι θα δώσουμε. Εκεί βρίσκεται αυτό το διάστημα ΑΕΓΕ. Σκεύη μαγειρικής κουζίνες, υπερσύγχρονες, τελευταία ελεξιμόδες, αθόρυβες, πεντακάθαρες. Σας διευκολύνουν στη μαγειρική σας. ΑΕΓΕ και Ζανούση. Ανδρέα Παπανδρέου 10 στο Κορδελιό. Εκεί που χρόνια τώρα ξέρετε ότι θα βρείτε αυτό που θέλετε. Από το πιο μικρό, από την πιο μικρή συσκευή, από τα smartphone μέχρι γιγαντοοθόνες, τηλεοράσεις, πλυντήρια, ψυγεία, τα πάντα όλα, τα πάντα όλα. Και βέβαια τα κορυφαία ζαχαροπλαστεία. Με καφεδάκι το πρωί, με τυρόπιτα, με λουκανικόπιτα, με ό,τι θέλετε. Ή λουκανόπιτα, επίσης ποτέ δεν το καταλάβω. Γιατί λουκανόπιτα? Γιατί έχουμε φάει κάτι εκεί, φάγαμε κάτι από το λουκάνικο? Λουκάνικο δεν είναι, ρε φίλε. Έτσι, λουκανικόπιτα δεν έπρεπε να είναι, αλλά είναι λουκανόπιτα, ρε φίλε. Πού να παίζω τώρα με τόσες συλλαβές? Με τόσες συλλαβές πού να παίζω? Για στιγμή να το σηκώσω λίγο. Για στιγμή λίγο. Συγγνώμη, μην κλείνεις. Κάτσε να δούμε. Περίμενε. Ναι! Άρε άμρ, άρε άμρ, τώρα θα στα πω, τώρα, κλείσε, τώρα θα τα ακούσεις, περίμενε, κλείσε και θα τα πω, κλείσε. Αυτά, τώρα, περίμενε, γιατί. Λοιπόν, αρτοζαχαροπλαστία Νικολαίδης, υπέροχα πράγματα βρίσκεται και ψωμάρες και γλυκά και κεράσματα και τούρτες για τα γενέθλιά σας, το παιδιό σας, για γάμους, τα πάντα όλα. Τα πάντα όλα στα δύο καταστήματα, στην Καραολή και Δημήτριο. Πριν αναφερθούμε στο σημερινό παιχνίδι, που από πλευρά σημαντικότητας εννοείται ότι είναι υποδιέστερου αυτού που περάσαμε την Κυριακή με την ΑΕΚ και αυτού που έρχεται την Κυριακή με το Γαύρο, οι δύο που πέρσι συνεργάστηκαν για να μου κλέψουν το πρωτάθλημα, γιατί όλα ξεκίνησαν από το Μέγα Θεατρίνο, αυτή τη λουλού που έπεσε και δάγκωσε τα χυλάκια της και έκανε σαν να τον χτύψει κεραυνός 220 βολτ. Αυτό τον ηθοποιό ο οποίος ξεφτυλίστηκε με λίγα λόγια, αλλά από εκεί ξεκίνησε όλο, να ξέρετε το κακό,
Αν δεν γινόταν εκεί το Νταβαντούρι, μετά δεν θα, και οι άλλοι δεν θα πατούσαν πάνω εκεί. Τέλος πάντων, θα τα δούμε αυτά και θα τα πούμε. Έχουμε αναφερθεί πάρα πολλές φορές με επενετικά λόγια στον Άμρ Ουάρντα. Δεν νομίζω ότι αμφιβάλλει κανένας, ούτε για την κλάση του, ούτε για την τεχνική του κατάρτιση, ούτε για το πόσο πρικισμένο είναι το παιδί αυτό. Πάντοτε και όταν τον πενέβαμε έλεγα, μας αρέσει αυτή η τρέλα που έχεις, αλλά έβαζα πάντα ένα αλλά, κανόνισε αυτό το πράγμα να το έχεις σε καλούπι. Κανόνισε αυτή την τρέλα, αυτόν τον αυθορμητισμό που έχεις, να το χαλιναγωγείς. Διότι ακροβατής. Πάντοτε λοιπόν και στον επενετικό λόγο λέγαμε ότι πρόσεξε, σου δίνεται μια ιστορική ευκαιρία να κάνεις καριέρα σε ένα τεράστιο σύλλογο. Διότι έχει όλα τα προσόντα. Είναι ένας σπουδαίος παίκτης. Νομίζω αυτό δεν το αφισβητεί κανένας. Μπαίνει μέσα στη Λισαβόνα και τους κάνει άνω κάτω. Δεν του παίρναν την μπάλα από τα πόδια του Αιγύπτιου. Άρα δεν παίρνουμε τίποτα πίσω από όσα έχουμε πει όσον αφορά στα χαρίσματά σου τα αγωνιστικά. Πάντοτε το θέμα ήταν τα εξωαγωνιστικά. Το ότι σου αρέσει η καλή ζωή και η Dolce Vita και το μύδι και το ξενύχτη το ξέρανε, το ξέρουμε όλοι. Εμείς δεν είπαμε να πας να μονάσεις και να βγαίνεις στο μοναστήρι βόλτα να χτυπάς την καμπάνα, αλλά θα πρέπει να καταλάβεις ότι βρίσκεσαι σε ένα τεράστιο σύλλογο. Εδώ δεν είναι ατρόμητος. Δεν είναι ατρόμητος. Επειδή λοιπόν φτάσαμε τώρα σε ένα σημείο που πάλι θέτει σε κίνδυνο τη σταδιοδρομία σου και την καριέρα σου, έχουμε να σου πούμε μερικά πράγματα. Και αν δεν ακούς εσύ ο ίδιος, σίγουρα ακούν άνθρωποι που είναι φίλοι σου, που είναι γνωστοί σου, που θα στα μεταφέρουν. Με πολύ αγάπη θα στα πούμε. Πρώτον, 100% για να μην πω 200% έχει δίκιο ο προπονητής σου. Όχι 100, 200%. Έχεις καταρχήν υποχρέωση απέναντι σε έναν άνθρωπο που σε επέλεξε αντί για τον Ενρίκε το καλοκαίρι. Το καλοκαίρι τέθηκε ευθέως το δίλημα. Πέδρο Ενρίκε ή Άμρ Ουάρντα. Και ο άλλος τον οποίο τον έστελνε πάλι δανεικό δεν είναι μικρός παίχτης. Δεν έχετε τόσο τεράστια διαφορά για να πούν όλοι με ένα στόμα και μια φωνή καλά ρε πλάκα κάνεις. Ο άλλος είναι τίποτα, γατάκι. Είναι λίγος. Ο άλλος έδωσε λοιπόν ένα κύπελο στην ομάδα. Και έδειχνε και αυτός με κάθε τρόπο πόσο γκαυλωμένος είναι να παίξει την ομάδα. Πόσο τρέλα έχει. Συγγνώμη κιόλας για τον αλλά αυτό μόνο έτσι μπορώ να το εκφράσω. Ο προπονητής λοιπόν επέλεξε εσένα. Ρισκάροντας γιατί ήξερε ότι με το χαρακτήρα το δικό σου θα έχει θέματα και θα χρειαστεί ιδιαίτερη φροντίδα. Και θα χρειαστεί ιδιαίτερη προσέγγιση. Και θα χρειαστεί να ασχοληθεί μαζί σου και ακόμα περισσότερο. Και θα χρειαστεί ειδική διαχείριση και όλα αυτά. Άρα λοιπόν οφείλεις σε αυτόν τον άνθρωπο ένα ευχαριστώ που σε κράτησε. Αυτό είναι το ένα. Δεύτερον, σε κανέναν παίχτη, σε κανέναν, όσο τεράστιος κι αν είναι, δεν μπορεί ένας προπονητής να του εγγυηθεί ότι θα παίζει βασικός, θα πάρει τη φανέλα του βασικού στο σπίτι του, όπως έκανες στον Ατρόμητο, ειδικά σε ένα σύλλογο σαν τον ΠΑΟΚ. Θυμίζω μόνο δύο περιπτώσεις, για να μην πω και παραπάνω. Δύο όμως θα πω. Μία. Πρώτη. Δες λίγο τι έγινε πέρσι με τον Αλεξάνδρ Πρίγιοβιτς. Την πριμαντόνα της επίθεσης, τον άνθρωπο που παστελώνει όπου βρει, 44 γκολ σε 68 παιχνίδια, σε 69, τον άφησε στον πάγκο επανειλημμένες φορές πέρσι για να παίξει ο Κουλούρης. Γιατί τον ήθελε πιο συμμετοχικό. Γιατί ένιωσε κάποια στιγμή ότι θεωρεί
δεδομένη τη θέση του. Ότι δεν απειλείται από κανέναν. Ότι μπορεί να περιμένει μόνο έτοιμη την μπάσα μέσα στην περιοχή και να μην είναι συμμετοχικός μες στο παιχνίδι. Τον άφησε. Αγώγιστα ο ψηλός με την κοτσίδα, χωρίς να πει κιχ, κάθισε στον πάγκο. Δούλεψε και όταν μπήκε σκύλιασε. Περίπτωση μία. Περίπτωση δεύτερη. Δες λίγο δίπλα σου το παιδί με την Αφάνα. Δες λίγο πώς συμπεριφέρθηκε ο Ντιέγκο Μπίσεσβαρ. MVP πρόπερση. MVP. Κορυφαίος παίκτης στην πορεία για την κατάξη του κυπέλου στο Βόλο. Έρχεται η επόμενη χρονιά και είναι πάγκο. Και πάγκο, βαθύ πάγκο. Δεν μιλάει, δεν λαλάει, σκύβει το κεφάλι και όποτε τον χρειάστηκε μπήκε και σκύλιασε το παιδί. Και δεν τα λέω επειδή είναι που λένε και αγαπημένος μου παίκτης στην ομάδα. Θα τα έλεγα για τον οποιοδήποτε. Μην πάτε μακριά, φέτος τραυματίζεται, χάνει την ιστορία με την Ευρώπη, είναι στην ουσία τρίτος, τέταρτος. Μετά από Πέλκα, μετά από Λιμνιό, μετά από Ελκαντουρί, μετά από Ουάρντα, μετά από τέταρτος πέμπτος ξεκινάει. Έσκυψε το κεφάλι, δούλεψε, μην νομίζετε ότι δεν είχε και αυτός προτάσεις, φυσικά είχε. Αλλά θα μείνω και θα δουλέψω. 5 λεπτά, 10 λεπτά. Και τον βάζει στην Κρήτη λοιπόν και σου παίρνει μόνος του το μάτς στην Κρήτη. Και με τον γκολ του και με τις ασίστ του, πώς να μην λατρέψω αυτό το παιδί. Θεωρείς ότι ο Μπίσεσβαρ είναι μικρότερο μέγεθος και αξία από ότι εσύ, Άμρ. Δεν είναι, θέλω να σου πω. Και είναι και μιας ηλικίας ο άνθρωπος, είναι και 30 χρονών. Δηλαδή, ο Βέρμπλουμ με όλο αυτό το βιογραφικό και με όλη αυτή την παρουσία που τρώει πάγκο βαθύ, τι πρέπει να πει. Ο Χατσερίδης που ήρθε πανάκριβος αυτά, Ουκρανία, Εθνική, Δυναμό Κιέβου, που τρώει πάγκο και παίζει ο Κρέσπο με τον Βαρέλα, τι πρέπει να πει ας πούμε. Άρα φίλε μου, σου ξαναλέω, σε γουστάρουμε πάρα πολύ για το πώς παίζεις. Γιατί παίζεις ένα ποδόσφαιρο που το αγαπάμε, του απρόβλεπτου. Είσαι καλλιτέχνης. Αυτό το πάθος που έχεις, σε γουστάρουμε. Αλλά όσο μας φτιάχνει, λέω, χρησιμοποιώ μία τάκα που έστειλε χθες το βράδυ. Να το εδώ μπροστά το έχω. Δημήτριος Μπάρλας ή Μπαρλάς. Όσο μας φτιάχνεις όταν σε βλέπουμε μέσα στο γήπεδο, άλλο τόσο μας ξενερώνεις με αυτά που κάνεις εκτός. Ένα, γκρινιάζεις που δεν σε βάζει η αρχική εντεκάδα με την ΑΕΚ. Δεύτερον, δεν πας την προπόνηση την πρωινή, την Κυριακή. Ο προπονητής δηλαδή τι πρέπει να κάνει. Να δείξει σε όλους τους άλλους, γιατί οι άλλοι δεν είναι μικρά μεγέθη, έχει μέσα δυνατές προσωπικότητες που τρώνε και πάγκο και δεν παίζουν. Ότι τι, ότι είναι έρμεο ενός παίκτη, ότι κάνουμε τα χατήρια στον έναν. Άρα πάει περίπατο η πειθαρχία, η ισορροπία αυτή, η περίφημη balance που λέει συνέχεια ο Ρουμάνος, πάνε όλα περίπατο. Άμα σου λέει αυτός αλωνίζει και τον κάνει ό,τι θέλει. Άριστα έπραξε ο Λουτσέσκου. Κανένας, φίλε, και στο λέει ένας που σε γουστάρει και σε αγαπάει και έχει πει χίλια καλά πράγματα πριν έρθει στον ΠΑΟΚ, έλεγα δεν πρέπει να χαθεί αυτός. Ακόμα το λέω, ούτε βάλαμε το κεφάλι στο λεμιτόμο, ούτε θα κάνουμε ανθρωποφαγία, αλλά δεν γίνεται να διαφορήσουμε, φίλε. Λυπάμαι πάρα πολύ. Σήμερα θα έπρεπε να συζητάμε για το μάτς του κυπέλου και για το κυριακάτικο με τον Ολυμπιακό. Άρα ήδη έχεις κάνει ζημιούλα, φίλε, ήδη. Τώρα, εννοείται, κανένας δεν είναι πάνω από τα 4 γράμματα. Κανένας. Ποιος, ρε παιδί μου, αύριο γίνεται κάτι, ένα περίεργο. Και έρχεται ο Κριστιάνο Ρονάλντο με το Μέση μαζί. Ο Μόντριτς και ο Εμπαπέ, τετράδα. Γίνεται με ένα μαγικό ραβδί. Για μένα και οι τέσσερις του είναι υποδεέστεροι. Και οι τέσσερις τους. Υποδεέστεροι από την ομάδα και τα 4 γράμματα. Δεν υπολογίζουμε κανένα σε αυτό το σημείο. Κανέναν. Άρα, χίλια δίκαια στο Λουτσέσκου, που αισθάνεται και λίγο προδομένος. Γιατί? Γιατί τον εκθέτεις τώρα. Γιατί ο Λουτσέσκου μπήκε και είπε, από τους δύο, τον Ερίκε ή τον Ουάρντα, θέλω τον τρελό Αιγύπτιο. Ναι, αλλά ξέρεις, αυτός είναι λίγο μουρλοκούκου. Ας το επάνω μου, θα το χειριστώ. Σε πιάσε, σου μίλησε ξανά. Έχω άπειρες φορές δει στιγμιότυπα από την προπόνηση που σε έχει πάρει
στο πλάι και σου μιλάει. Μην τον εκθέτεις. Μην τον αδειάζεις. Δεν έχει να ασχοληθεί μόνο μαζί του. Μόνο μαζί σου. Έχει χίλια πράγματα να ασχοληθεί. Έχει να ασχοληθεί με τους σάπιους, με τους τρύπιους. Που είπε μία κουβέντα, και όλοι οι υπερευαίσθητοι έπεσαν επάνω του να τον φάνε. Για να πάω στο άλλο θέμα. Άμρ, καταλαβαίνεις ότι είναι, είσαι σε ένα σημείο πολύ λεπτό. Σκύψε το κεφάλι, δούλεψε. Χάρηκα πολύ που είδα ότι οι συμπαίκτες του Άρντα, γιατί αυτό γίνεται σε μια οικογένεια μέσα, σκοπεύουν να τον πιάσουν και να του μιλήσουν. Σκοπεύουν να τον πιάσουν και να του πούν, ρε εσύ, μην αυτοκαταστρέφεσαι. Έχεις τόσο πολύ ταλέντο. Πέρασαν κι άλλοι με πολύ ταλέντο και τους έφεγε το μαύρο φρύδι. Σε παρακαλώ, παίξε εκεί για την ομάδα. Σκύφτο και πώς, όσο θα σε βάλει. Και βλέπεις ότι είναι δίκαιος αυτός. Τις δίνει τις ευκαιρίες όταν πρέπει. Δες λίγο τον Μπίσεσβαρ. Είναι πολύ χαρακτηριστική περίπτωση ο Μπίσεσβαρ. Ένιωσε αδικημένος και είχε δίκιο ο Μπίσεσβαρ. Σου λέει, κάτσε ρε φίλε. Είμαι MVP και με αφήνεις τον πάγο γιατί. Τώρα μπορεί να βλέπεις κάποιον και να λες, καλά, βάζει αυτόν αντί για εμένα. Π.χ. βάζει τον Κατουρί. Μαζί σου. Δούλεψε. Σκύλιασε και δείξτε ότι κάνει λάθος. Είναι ο μόνος τρόπος. Ούτε φωτογραφίες με το βραβείο του MVP στο προηγούμενο πρωτάθλημα, γιατί έκανες το λάθος, έκανες και άλλο λάθος μετά. Ανοίγοντας διάλογο στο Instagram που σε ρώτησε ένας οπαδός, ένα παουξάκι, τι έγινε. Γιατί μάλωσες, ξέρω εγώ γιατί. Και έβαλες τη φωτογραφία που είσαι με το βραβείο του MVP, με τη φανέλα του ατρόμητου πέρσι. This is the reason, φιλέ. Αυτό δεν σε εξασφαλίζει ότι θα είσαι βασικός εδώ. Ότι πήρες τη φανέλα στο σπίτι σου. Λυπάμαι πάρα πολύ. Πρέπει να κατανοήσεις το μέγεθος της ομάδας που υπηρετείς. Που σου έδωσε την ευκαιρία να κάνεις μια τεράστια καριέρα. Πρέπει να το κατανοήσεις. Αν δεν καταλάβεις τις συνθήκες, τότε θα πάει στράφη ένα τεράστιο ταλέντο. Δεν θέλω ούτε να φύγει ο Άρντα, ούτε θέλω να καρατομηθεί. Καλώς κάνει και τον τιμωρεί τώρα, τον αφήνει έξω από αυτά τα μάτς. Με τον Άρη σήμερα και με τον Ολυμπιακό την Κυριακή. Να συνετιστεί. Σκυμμένο κεφάλι, φίλε. Ζήτα συγγνώμη από τον προπονητή σου που του δημιούργησε τέτοια αναμπουμπούλα. Που παραμονές τεράστιο αγώνα με τον Γαύρο ασχολούμαστε με κάτι άλλο εκτός από την ηρεμία της ομάδας. Και το ποιοι θα παίξουν και το πώς θα παίξουμε και πώς θα αντιμετωπίσουμε τον πόλεμο που γίνεται. Αλλιώς θα χάσει την ευκαιρία. Το ξαναλέω, ευχαριστήθηκα που είδα ότι οι συμπαίκτες του σκοπεύουν να μιλήσουν μαζί του, να τον πιάσουν και να του πούνε Ελλάδο ρε μαλαμπίμπιπ. Τι κάνεις. Μην κλωτσάς την ευκαιρία. Ξέρεις πόσο εύκολα θα βρεθείς στο πουθενά. Με όλο αυτό το ταλέντο που έχεις, κάνε μια διαχείριση στο μυαλό σου. Ηρέμησε λίγο. Και αν έχουμε πει πόσο γουστάρουμε την τρέλα σου αυτή, τον αυθορμητισμό σου, τον τιμπιντάι, είσαι χαρά Θεού. Ναι, αλλά όχι να στραβώνεις επειδή δεν σε βάζει εντεκάδα. Γιατί δεν κατάλαβα δηλαδή. Σου είχε πει κανένα ότι θα παίζει εντεκάδα του σε όλα τα μάτς. Κάθε φορά δεν αφήνει έξω ένα παίχτη. Μίλησε κανένας άλλος. Το ξαναλέω. Ας πούμε ο Χατσερίδης τι πρέπει να πει. Που όταν συμφώνησε νόμιζε ότι θα είναι βασικός και αντικατάστατος. Και τρώει πάγκο βαθύ. Ο Μπίσεσβαρ τι πρέπει να πει. Ο Βέρμπλουμ τι πρέπει να πει. Δηλαδή τι πρέπει να πούνε αυτοί. Οι παίκτες που είναι πρωτοκλασσά τα ονόματα. Άρα, καμπανάκι φίλος. Διμπιντάει, πρόσεξε. Πρόσεξε. Ούτε είμαστε ανθρωποφάγοι να ζητάμε ανθρωποδυσία. Για να ικανοποιηθεί κάποιο άγριο αίσθηκτό μας, να πούμε, ούτε είμαστε αμήλικτοι. Και όταν ένα παιδί στην οικογένειά μας μέσα κάνει λάθος, το μαλώνουμε, το ορμηνεύουμε, δεν το πετάμε από τον μπαλκόνι, ούτε το αφορίζουμε, ούτε το κλειδώνουμε έξω από το σπίτι. Στα λέμε με αγάπη αυτά τα λόγια, γιατί είναι πολύ λεπτή η γραμμή που χωρίζει τη δόξα από την αφάνεια. Και, όπως βλέπεις, πολύ εύκολα, πάρα πολύ εύκολα μπορεί να βρεθείς από πρώτος τελευταίος. Μην το κάνεις αυτό. Μην προδίδεις τον άνθρωπο που σε κράτησε.
δείξ' του πόσο το εκτιμάς. Και όποτε σου μπει, όποτε σου πει και μπεις, κάνε αυτό που πρέπει. Βάζω τελεία εδώ. Τάπα. Χάλασε ο κόσμος χθες, η δήθεν ευαίσθητη, αυτοί που όταν ακούγεται βούβου βούλγαροι σε κάθε γήπεδο κοφεύουν και λιμάρουν τα νύχια τους, ή όταν πουλιέται η Μακεδονία είναι αδιάφοροι, δεν υπάρχει τίποτα, χθες κατεβατά. Γιατί? Επειδή είπε ο Ρασβάν ότι αυτά δεν γινόντουσαν, τέτοια κλοπή, τέτοια λαμογιά, τέτοιες απειλές, τέτοιο θέατρο, τέτοια μηχανογραφία, ότι αυτά δεν γινόντουσαν ούτε στη Γερμανία του Χίτλερ. Πιάστηκαν από την κουβέντα, μας λέει χιτλερική χώρα και μας λέει ότι είμαστε ναζιστική χώρα και τέτοια. Έτοιμες ήταν οι γραφίδες, πρόθυμες, κατευθείαν. Κανένας βέβαια δεν στάθηκε σε αυτά που είπε. Όχι. Για εκεί είναι όλα τακτοποιημένα. Διαβάζω αυτολεξί. Τι είπε ο Ρασβάν σε ρουμάνικο μέσο. Προσπαθήσαμε να διαχειριστούμε την κατάσταση όλοι μαζί μετά το μάτς με την ΑΕΚ. Ανεξάρτητα από την απόφαση της Επιτροπής, εμείς έπρεπε να αποδείξουμε ότι είμαστε πρωταθλητές. Και αυτό ακριβώς κάναμε. Ήμασταν πρωταθλητές με περισσότερους βαθμούς από την ΑΕΚ. Με 3 βαθμούς και με μηδενισμό στο μάτς με τον Ολυμπιακό. Είχαμε 29 παιχνίδια και συγκεντρώσαμε 70 βαθμούς. Ενώ η ΑΕΚ είχε 67 βαθμούς με 30 αναμετρήσεις. Και παράλληλα, ξεκινήσαμε και με μείον 2 το πρωτάθλημα. Προετοιμαστήκαμε πολύ σοβαρά και επαγγελματικά. Δώσαμε τα πάντα σε κάθε μάτς για να πάρουμε τους 3 βαθμούς και να αποδείξουμε σε όλους ότι ήμασταν οι πραγματικοί πρωταθλητές στην περσινή σεζόν. Πιστεύω πως στην ιστορία του αθλητισμού, το ξανατονίζω εδώ, στην ιστορία του αθλητισμού δεν μιλάει ούτε για τις θηριωδίες των Ναζί, ούτε για τους φούρνους, ούτε για τίποτα. Δεν λέει τέτοια πράγματα που διάβαζα χθες κάπου. Λέει, πιστεύω στην ιστορία του αθλητισμού, στην ιστορία του ποδοσφαίρου, μιλάει για το καθεστώς τότε, σε ό,τι έχει να κάνει με τον αθλητισμό. Πιστεύω πως στην ιστορία του αθλητισμού, στην ιστορία του ποδοσφαίρου, αυτό συνέβη μόνο κατά τη διάρκεια της Γερμανίας του Χίτλερ. Που ήταν όλα στημένα, που δούλευαν όλοι για το καθεστώς, για να φανεί ο απόλυτος δικτάτορ. Δεν θυμάμαι, λέει, ποτέ καμία αντίστοιχη κατάσταση. Να χάνεις 2 παιχνίδια το ένα πίσω από το άλλο, χωρίς να μπορείς να κάνεις τίποτα. Στο ένα μάτς δεν κάναμε τίποτα και στο άλλο σκοράραμε ένα κανονικό γκολ, το οποίο μέτρησε αρχικά για 4-5 λεπτά και στη συνέχεια πήραν πίσω την απόφαση και ακύρωσαν το τέρμα. Στα αποδυτήρια ο ρέφερι διαπίστωσε το λάθος του. Είναι απίστευτο αυτό που συνέβη. Για μας παραμένει αυτή η πικρία για όλα όσα έγιναν. Στην Ελλάδα αρκετοί αντίπαλοι μου επιτίθεται επειδή λέω την αλήθεια. Είναι πολύ απλό. Το λέω φυσικά. Είναι ένα γεγονός. Το ξεσκίσανε χθες. Γιατί πιάστηκαν από την κουβέντα για όλα τα υπόλοιπα, για την ταμπακέρα, απόλυτη μουγκαμάρα. Απόλυτη μουγκαμάρα. Έχετε να πείτε κάτι για αυτά που λέει? Δεν στήθηκε όλο αυτό? Όλοι αυτοί πλεκτάνοι δεν παίξανε θέατρο? Δεν αποφάσισαν όταν ο Μπαρμπασάβας βγήκε και είπε, να ξέρετε, δεν θα το πάρει ο ΠΑΟΚ το πρωτάθλημα? Ήδη υπήρχε σχέδιο το τι θα γίνει. Κι αν δεν ήταν ο θεατρίνος ο Ισπανός ο Γελίος, θα κάποιος άλλος έκανε θέατρο. Γι' αυτό έδειχνε τα από αυτά του ο Μυραλάς. Σου λέει, κάποιος θα τρελαθεί. Γι' αυτό ο άλλος έκανε χειρονομίες, ο πρωτό, ο τερματοφύλακας. Σου λέει, κάποιος θα τρελαθεί. Κάποιος θα ρίξει κάτι, δεν μπορεί να μην ρίξουν. Και πιαστήκαν από την ανοιχτή ταμιακή. Από μια χαρτοτενία, από μια σερπαντίνα πιάστηκαν. Και στήσαν ολόκληρο θέατρο. Και δεν άφηνε τον γιατρό να μπει μέσα και δάγκωνε όλα τα κιλάκια του. Και έβαζε κολάρα το βράδυ και την άλλη μέρα το πρωί έφευγε από το διαβαλκανικό χωρίς να ρωτήσει κανέναν. Γελιότητες. Και ήρθαν μετά οι άλλοι και το ολοκλήρωσαν. Τι θέλετε να πει δηλαδή? Μόνο σε τέτοια καθεστώτα γίνονται αυτά. Κλοπές. Κλοπές, απροκάλυπτες, λαμογές, απατεωνιές. Τι θέλετε? Και σταθήκανε πάνω σε αυτή την κουβέντα. Σταθήκανε στην κουβέντα Χίτλερ και τον ξέσκισαν εχθές το Ρουμάνο. Οι υποκριτές, οι δήθεν ευαίσθητοι, που σε άλλες περιπτώσεις κοφεύουν, ξεχνούν τα πάντα για το πώς υπάρχει αναξιοκρατία, κλοπή, λαμογιά, απειλές σε ένα σάπιο σύστημα που υπηρετεί συγκεκριμένους τόσα χρόνια. Δεν υπάρχει εκεί, είναι όλα εντάξει, είναι όλα καλώς καμωμένα. Πιαστήκαν από την κουβέντα.
Σου δείχνω δηλαδή το έγκλημα με το δάχτυλο και μου λες, α, το νύχι σου έχει παρανυχίδα. Αυτό ακριβώς γίνεται εδώ. Και γιατί έχει παρανυχίδα. Και γιατί το δάχτυλό σου δεν είναι άπλητο. Γιατί έχει παρανυχίδα, γιατί το νύχι σου είναι έτσι. Βρε, σου δείχνω το έγκλημα και πρέπει να γίνει το έγκλημα. Εσύ κοιτάς το δάχτυλό μου, κοιτάς. Αυτό ακριβώς έχει γίνει εδώ. Αυτά είχα να πω. Και για τον Άμρ, δες τον Μπίσεσβαρ, μόνο αυτό. Δες, κάτσε και μίλα. Κάτσε και μίλα με τον Αφάνα. Θα σου πει αυτός τι πρέπει να κάνεις. Και μη χάνεις την ευκαιρία. Τώρα, όπως φαίνεται, γλιτώνεις με μια μικρή και σιωπηλή τιμωρία δύο αγώνων. Δεν ξέρω πόσο υπομονή θα έχει και ο Λουτσέσκου και όλος ο οργανισμός, όλη η οικογένεια. Φυσικά και δεν θέλουμε να χαθεί ένα παιδί σαν και σένα. Δεν θέλουμε να χαθεί ένα τέτοιο ταλέντο. Αλλά δεν γίνεται όμως να ασχολείται όλος ο οργανισμός μαζί σου. Θα πρέπει να καταλάβεις ότι εδώ τέταρτο, 20 λεπτό, μισάωρο. Αυτό, ό,τι σου πει. Ό,τι σου πει. Αυτά είχα να πω. Πασχαλάκης μία αγωνιστική. Περιμένουμε ακόμα να ακούσουμε για πόσες αγωνιστικές τιμωρήθηκε ο Μυραλάς που μας έδειχνε τα καμπανέλια του. Αντιπαρέρχομαι. Μια κουβέντα μόνο για το σημερινό μάτς, για να μην πω πολλά. Όσοι παίξετε σήμερα, το καθήκον σας. Όσοι παίξετε το καθήκον σας. Είναι από αυτά τα παιχνίδια που ξέρετε. Αν τα κερδίσουμε, αν το κερδίσουμε, εντάξει μωρέ, τώρα τον Άρη που άλλο μπάτζετ έχει, άλλο. Αν όμως γίνει καμιά στραβή, ξέρετε μετά τι γίνεται. Τη φασαρία. Με τη συγκεκριμένη ομάδα. Άρα όσοι παίξετε σήμερα, απλά το καθήκον σας. Γιατί έχουμε πάρα πολύ σημαντικό αγώνα την Κυριακή με αυτόν που τα ξεκίνησε όλα. Το θέατρο από εκεί ξεκίνησε. Αυτοί ήρθαν χεσμένοι και φοβήθηκαν να παίξουν. Και ήρθαν για να μην παίξουν. Γιατί? Γιατί θα μάζευαν 5-6 γκολ. Θα έγραφε σκορ σερών πέρσι, αν μπαίναν μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Αυτά. Θέλω να πω ότι κληρώνουμε τρεις φανέλες από το σύνδεσμο φίλων ΠΑΟΚ Χανίων, τα παιδιά στην Κρήτη. Μας έχουν φέρει τρεις φανέλες, έχω εδώ. Σας έπιασα με την μπάρλα σήμερα γιατί ήθελα να προλάβω να τα πω, γιατί είναι δύο πολύ σοβαρά ζητήματα. Ζούμου σου λέμε και κάθε πίκρα και με διαλυματούπεν και επιστρεφουά. Στην Πάτρα πηγαίνει αυτό. Γεια σου αίμα μου. Και στον Παπαδόπουλο. Τον Νίκο. Εκεί. Στο πιο ΠΑΟΚ φαρμακείο σε όλη την Πελοπόννησο. Εδώ είμαστε. Ζούμου σου λέμε. Τάπα για τον Ουάρτα ήθελα να τα πω. Έτσι. Σ' αγαπάμε μεν, αλλά κανείς πάνω από την ομάδα. Συνετήσου, δούλεψε και θα δικαιωθείς. Μην κλωτσάς την ευκαιρία σου. Μην είσαι αυτοκαταστροφικός. Αυτά, πάμε. Γραμμές, ξαναλέω, τρεις φανέλες Χανιά και κρέατα από το Κρεπολίο Άγγελος για έναν ολόκληρο μήνα. Γράφετε FM, αφήνετε κενό και το στέλνετε στο 54526. Αλλά και μέσα από τις τηλεφωνικές γραμμές από το 2310-287-888. Αλλαγές θα έχει σήμερα. Αρκετές από ό,τι φαίνεται. Έρχομαι τώρα στη γραμμή. Έχει άφησε έξω να ξεκουραστούν συγκεκριμένοι παίκτες. Δηλαδή άφησε τον Βιερίνια πρώτα απ' όλα. Ο Πασχαλάκης δεν παίζει όπως ξέρουμε. Και θα πάει με αρκετές εναλλακτικές λύσεις στο μάτς με το συμπολίτη. Πιθανότατα η εντεκάδα θα είναι Ρέι κατά τα δοκάρια, Κίτσιου ή Μάτος δεξιά, θα δούμε. Λοιπόν, Χατσερίδης και Κρέσπο στο κέντρο της άμυνας. Ο σπουδαίος Κρέσπο, ο Κρέσπο που βούλωσε πάρα πολλά στόματα και το δικό μου μέσα σε αυτά, που το έχω ασκήσει κριτική όταν δεν ήταν αυτός που έπρεπε. Είναι ένας άλλος Κρέσπο φέτος, θαυμάσιος. Ο Τόσκα θα παίξει αριστερά. Βέρμπλουμ και Σάκχοφ στα αμυντικά χαφ. Περιμένουμε από το Βέρμπλουμ επιτέλους κάποια στιγμή να αρχίσει να δείχνει πράγματα. Μέχρι τώρα δεν. Μέχρι τώρα. Έτσι είναι. Όταν τρεις μήνες το καλοκαίρι δεν άφησε πισίνα για πισίνα, λογικό είναι. Οι άλλοι που δουλεύουν ήταν μακάκες. Πρέπει να καλύψει το χαμένο έδαφος και να μας δείξει πράγματα, αδερφέ. Μέχρι τώρα δεν έχει δικαιολογήσει ούτε στο ελάχιστο τον τόρο και την επιμονή και την όλη ταλαιπωρία για να τον φέρουμε εδώ. Το ότι είναι μεγάλος παίκτης το ξέρουμε,
Περιμένουμε να μας το δείξει κάποια στιγμή. Να αρχίσει σιγά σιγά. Μεθαύριο είναι Οκτώβριος. Ξεκίνα σιγά σιγά να δίνεις πράγματα. Βέρμπλουμ και Σάχοφ, τα δύο μυντικά χαφ. Ο Πέλκας λογικά θα είναι δεκάρι. Αφήνω εκεί μια σκέψη, μήπως και δεν. Δηλαδή, μήπως βάλει τον Κατουρί ή τον Μπίσεσβαρ. Ο Λιμνιός με τον Ζαμπά στα άκρα και λογικά μπροστά θα παίξει ο Καρέλης. Μπορεί και ο Ακπομ, θα δούμε. Λέμε τώρα. Αυτά. Πάμε στις γραμμές, θα μιλήσετε εσείς. Καλημέρα σας. Να δούμε το άτομο το οποίο κάνει σε φταίει σήμερα. Ποιος, δεν ρωτάω, γιατί σιωπηλά τρέχει ο διαγωνισμός με τον jackpot, με τον πακέτο δώρων για το ποιος αυτός, ένα μηδέν. Καλημέρα σας. Ναι. Έλα, Κωστή, καλημέρα. Καλώς τον, ναι. Γεια σου, ρε Στέλιο. Κωστή, έχουμε ακριβώς τα ίδια, πιστεύω, τις ίδιες σκέψεις, τα ίδια πράγματα ακριβώς είπα χθες το βράδυ στο Τζόρνταν. Ναι. Γιατί εμείς τον αγαπάμε τον Ουάρντα, αλλά είμαστε πάνω απ' όλα, είμαστε ΠΑΟΚ. Πρόσεξε, ούτε κατάρες, ούτε αφορισμούς, ούτε το παιδί. Ούτε ζητάμε το κεφάλι του στο κοφίνι, έτσι. Τα λέμε επειδή τον αγαπάμε. Δεν τα λέμε επειδή. Εννοείται, θέλουμε να παίξει μπάλα στον ΠΑΟΚ. Εδώ δεν είναι, ατρόμητος να παίρνει τη φανέλα στο σπίτι, γιατί δεν έχει άλλους παίκτες και να παίζει κάθε Κυριακή. Εδώ έχει ένα συναγωνισμό σε μια μεγάλη ομάδα που για να γίνεις ο κορυφαίος στον τόπο, αυτή τη δεκάδα που έχει, πρέπει να φτύσεις αίμα. Δεν έχει ούτε με γκρίνιες, ούτε με νύρλες. Όχι. Ούτε με βεντετηλίκια, ούτε με ιδιοτροπίες. Είπα πέρσι με τον Ιγυνιακό, τον έβαλε τον Μπρίγιοβιτς σε μάτς όχι σήμερα που είναι, ας το πούμε, και τοπικό ντέρμπι. Στο Καφτατζόγλιο. Καμιά σχέση. Στο Καφτατζόγλιο το 5-0. Ρε, έτρεχε πάνω στη γραμμή, ναι. Για σκύλιασε να σκοράρει, να του δείξει ότι ξέρει κάτι. Εμένα φύγει. Εγώ παίζω μπάλα. Έτσι. Αυτό είναι ο τρόπο. Ούτε το Instagram. Ο Μπίσες Βάρη, τι είπα, έχει σκουπίσει τον πάγκο και δεν έχει βγάλει άχνα. Γι' αυτό άχνα, το λατρεύω, φίλε, τον Μπίσες Βάρη. Πέρα από ότι τον γουστάρω παικτικά, σαν οτροπία, σαν διάθεση. Στόμα έχει, μιλιά δεν έχει, μπαίνει μέσα και εκθέτει κάθε φορά τον όποιο προπονητή. Γιατί δεν είναι μόνο αυτός που τον άφησε τώρα, έτσι. Και με τον Ίβιτς είχε θέματα, τον έπεισε όμως. Και πέρσι, όποτε μπήκε, σκύλιασε. Ναι. Γιατί όπως είπες, ακούνε, ο ίδιος δεν ακούει, ακούνε κάποιοι φίλοι τους. Εγώ θα πω ένα παράδειγμα στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο, Ευρωπαίος παίκτης, αλλά παγκόσμιο ποδόσφαιρο, του Μπαλοτέλη. Ναι. Την τρέλα που είχε, το ταλέντο, το κορμί, τα προσόντα της κολάρας που έβαζε, δεν της αφησυχθεί κανένας. Το ταλέντο κανένας. Πού τους χάθηκε. Κάπου, σε μια γαλλική. Ποια ήταν η στινής και από εκεί πέρα το διώξα, δεν ξέρω το άμα είναι ακόμα στινής. Δηλαδή αυτός που παίξε για την από τη Manchester City να πάρει την κατηφόρα. Δηλαδή ξεκίνησε αυτός από τους έξι και έφτασε μέσα στο λιμάνι να πέσει. Έτσι είναι. Δηλαδή, έτσι για πεκταράδες που χαθήκανε. Άμα δεν έχεις μυαλό, θα χαθείς. Μα του τα λέμε, δεν του τα λέμε επειδή δεν τον αγαπάμε. Του τα λέμε επειδή τον αγαπάμε. Όπως αν έβλεπα το παιδί μου να βγαίνει από το σωστό δρόμο, να κινδυνεύει, ή τον αδερφό μου. Το ίδιο πράγμα του το λέμε. Πρόσεξε, γιατί έτσι απλά θα χαθείς. Έτσι απλά και θα λες, πέρασε από τον ΠΑΟ και έχασε την ευκαιρία. Ήδη σου δόθηκε η δεύτερη ευκαιρία φέτος. Την έδωσε. Τον προτίμησε από τον Ενρίκε, φίλε. Πήρε το ρίσκο. Άρα, δείξτε αυτού του ανθρώπου ότι το εκτιμάς. Μην του βάζεις τώρα. Πρέπει να δικαιώσει την επιλογή του. Μα ακριβώς. Μην χαλάς τώρα το κλίμα. Δηλαδή, έχουμε μάτς σήμερα στο κύπελο, έχουμε μάτς την Κυριακή και ασχολούμαστε, φίλε, με αυτό το θέμα. Κατάλαβες. Δεν έπρεπε. Βέβαια. Δεν έπρεπε. Κωστή, βάλαμε στις σκληρώσεις. Πες μου λίγο τα τρία τελευταία. Φίλε. 283. Έγινε. Γεια σου, Στέλιο. Ξαναλέω, δεν ζητάμε το κεφάλι του σε κουφίνι. Ούτε σημαίνει ότι τον αφορίζουμε τον παίχτη. Αυτό θα είναι το πιο εύκολο πράγμα, να τον διώξει τον ιδιότροπο. Το θέμα είναι να του βρει τα κουμπιά. Αλλά πρέπει να βοηθήσει και εσύ, φίλε. Βλέπει ο καημένο ο Ρασβάν συνέχεια. Μπύρι, να σου μιλήσει. Το καταλαβαίνουμε ότι είσαι ένα παιδί ιδιαίτερο. Κακό παιδί δεν είσαι. Αλλά μη μα χαλά τώρα την ηρεμία. Μη μα χαλά την ηρεμία. Δεν πρέπει. Κανένας δεν έχει δικαίωμα να νιώθει ότι είναι ανώτερος από την ομάδα ή ότι είναι αναντικατάστατος ή παίρνει τη φανέλα με το δικέφαλο στο σπίτι του και την έχει κλειδωμένη. Άμα πας με αυτό το σκεπτικό, δεν έχει κανένα μέλλον. Εδώ. Αλλού δεν ξέρω, αλλά εδώ δεν υπάρχει περίπτωση. Πάμε, καλημέρα. Ναι. Ήρθαν οι γαύροι, μα φοβηθήκαν. Έτσι. Κι άλλοι εξάρα και εξαφανιστήκαν. Ο θεατρίνος από Ισπανία δολοφονήθηκε με μια χαρτοτενία.
Ρέξ. Καλημέρα σε όλους τι? Τους μουσάδες. Κάτσε, κάτσε. Αυτή είναι η short. Είναι μεγάλο. Τι μεγάλο, συνέχισε, μην κόβεις, μην κόβεις. Τι θα πεις τώρα. Πάμε, έτσι. Με στο καμί. Έτσι. Με το ποντίκι και με το κομίνι. Κι προεδράρα Ιβάν Σαββίδη. Παίζει γουέστερν μετά το πιστολίδι. Και βγήκα πρώτος, δεν το νομίζω. Και δικαστές θα πρέπει να κερδίζω. Την πάω κάρα, βλέπω και κλαίω. Πάω κολέω, λέω, λέω. Αγόρι μου! Λέω, και το κόβεις πάω, ρε! Το κόβεις αυτό και δεν το λες ολόκληρο. Πλάκα κάνεις. Μεγάλο είναι, λέω. Άκουσε, 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 Θουβού. Θα σε ηχογραφήσω και θα σε κάνω σποτ, να ξέρεις. Θα μου πεις, θα σε, όχι, θα σου έλεγα στα ίσια. Φίλε, δεν, το, τη βρίσκεις με το καλάμι. Έτσι θα σου λέγα. Okay. Πάω για ψάρεμα, πάω. Όχι, φίλε. Είσαι μέσα, στο, μέσα στην ομοκαταληξία, μέσα στο ρήμα, μέσα στο ρυθμό. Να ξέρεις. Αρέσεις. Καλημέρα σε όλους τους μουσάκους. Αγόρι μου. Μουσάκια. Και σε ομάδες με μακρόχρονη ιστορία. Με μακρόχρονη ιστορία. Μακρόχρονη ιστορία της. Λοιπόν, Κωστή, θα πω και χθες, θα το πω και σήμερα. Θεωρώ ότι ο αντίπαλος φέτος δεν είναι η... Α, έκαλα ο Ολυμπιακός. Δεν είναι η Κούλα. Ναι. Φέτος είναι ο Γαύρος. Είναι ο Κούλης. Ο Κούλης. Ναι. Αυτό είναι έχει διπλό συνειρμό. Βεβαίως, είναι... το καταλαβαίνω. Δύσιμο, είναι δύσιμο. Δύσιμο, ακριβώς. Και το Ολυμπιακούλης και ο άλλος. Και, ναι. Και ο Κούλης, ναι. Μάλιστα. Όχι, ότι με το, όχι, όχι, όχι ότι με τον Τωρινό με άφησαν, έτσι. Θα τα λέμε όλα. Απλά, ναι. Όχι, επειδή το πέρσι, θα μου έδινε, πέρσι θα μου έδινε το πρωτάθλημα ο Τσίπρας, έτσι δεν λέγανε. Εγώ είδα ότι σκουρλέτιδες, βασιλιάδιδες, καντονίδες, σουξουμούξου... Έχει, ναι. Έχει εκλογές φέτος, το ξαναλέω. Βασιλιάδες εκλέγεται στον Πειραιά. Ναι. Μην τα ξεχνάμε αυτά. Φέτος δεν νομίζω. Να έχει αλλά... εκλογές, δεν γίνεται. Ναι. Λοιπόν... Αρχές του 19 πιστεύω. Στο πρωτάθλημα που τρέχει να... Α, εννοείς τη φετινή σεζόν. Ναι, οκ. Okay. Ναι. Τι θέλω να πω. Ο Πασχαλάκης τιμωρήθηκε. Μία. Για ποιο μάτι είναι αυτό? Σήμερα. Τον Ολυμπιακό. Σήμερα. Παίζουμε σήμερα με κάποια ομάδα ποδόσφαιρο. Σήμερα παίζουμε με κάποια ομάδα ποδόσφαιρο και δεν θα παίξει σήμερα. Δεν υποτιμούμε κανέναν. Πρόσεξε με. Δεν υποτιμούμε. Ξέρω... Επειδή είναι δύο, επειδή είναι δύο, περνάνε δύο κοινό όμιλος. Λοιπόν, εντάξει, καταλαβαίνεις. Με ρωτάει. Να σου πω, με ρωτάει ο Περιπτεράς Συναριανός. Καλά, γιατί δεν φέραν ξένο. Λέω, δεν φέραν ξένο διαιτητή. Γιατί το μάτς είναι αδιάφορο. Είναι σε έναν όμιλο κυπέλου τόσο, τόσο πρόσκαιρο που δεν υπάρχει ένας λόγος. Δηλαδή στο Άρης ΠΑΟΚ λέει, στο Βικελίδης λέει θα έχει ξένο. Θα έχει ξένο εκεί. Εκεί θα έχει ξένο, πιστεύω. Δεν θα έχει ξένο, όχι. Είναι ΠΑΟΚ ΑΕΚ, ΑΕΚ ΠΑΟΚ, ΠΑΟΚ Ολυμπιακός, Ολυμπιακός ΠΑΟΚ. Ολυμπιακός ΑΕΚ, ΑΕΚ Ολυμπιακός. Αυτές τις τρεις ομάδες είναι. Από πού και πού τώρα ο Άρης θα πει να πούμε οι Big 5 και οι Big 5, τώρα οι Big 3. Γίνανε Big 5 για να χωρέσει και ο Άρης μετά τον Παναθηναϊκό, ας πούμε. Τώρα τρελαθούμε, μην είναι να αλλάξουμε. Πασχαλάκης δηλαδή σήμερα εκτείει. Εκτείει. Την Κυριακή παίζει. Παίζει αν τον προτιμήσει από τον ναι, Ray. Εννοείται. Θα τον έχει στη διάθεσή του. Ωραία. Βάλε Γιώργος 500 και τις φανέλες, τα κρέατα σαν έναν άνεργο πολύτεκνο. Αγόρι μου. Θέλω μια λάρτση για το γιο μου. Δεν ξέρω τι μεγέθη μου έχουν στείλει. Εδώ δεν έχουμε επιλογή. Εντάξει, ό,τι είναι, ναι. Έχω, όμως, πρέπει να έχω λάρτς. Αν είμαστε όλοι έτσι ευτραφείς... Ευτραφείς. Είναι εγκλωβισμένο ύψος, δεν είναι πάχος. Όπως έλεγε ο μεγάλος Οβελίξ, που πιστεύω ήταν Έλληνας από τον Οβελία, η καταγωγή του πιστεύω κάπου έξω από τα Γρεβενά. Δεν είμαι, λέει, χοντρός, είμαι χαμηλοστήθης. Φίλε, πόσο ήθος. Πόσο ήθος. Απίστευτο ήθος. Σε χαιρετώ. Λοιπόν, γεια σου, Θουβού. Γεια σου, Θουβού. Πάμε παρακάτω. Καλημέρα σας. Εσάς μιλάμε, μιλήστε μας και εσείς αν θέλετε για να κάνουμε διάλογο. Ναι. Καλημέρα, Κωστή μου. Κουκουβάγια. Πάμε παρακάτω. Ναι. Κουκουβάγια. Ναι. Κάερε στα περμητίδωλα βεντάρσκε σοπλικατόριο. Που σημαίνει. Επιτρέπεται να πέσεις, επιβάλλεται να σηκωθείς. Και τι άλλο λέμε εμείς. Ζού μου, σου λέμε και όλα τα καίμε. Κουφάλα νεκροθάφτη, ναι, το λες, δεν θα πεθάνουμε ποτέ. Ποτές. Λοιπόν, τα πάρουμε με τη σειρά τα πράγματα. Μπαμ, 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 μπαμ. Μπαμ, μπαμ. Λοιπόν, στήριξη στο Λουτσέσκο,
Σύριξη στο Σαββίδη και στην ομάδα! 200%! Κυνηγιόμαστε από παντού! 200%! Κάτω από την αγκαλιά του Σαββίδη όλοι οι 33.000 που είναι μέσα! Κι άλλοι τόσοι απόξω χώρια ανά τον κόσμο! Όλοι κάτω από τη σκέπη του Σαββίδη! Στήριξη! Γιατί τα έχει δώσει όλα και τα δίνει όλα ακόμα! Τον κυνηγάνε, το βλέπετε! Ακού θα κάνουν μήνυση το Σαββίδη, τον Λουτσέσκου. Ναι, μήνυση. Δεν το κατάλαβα. Κύριε Ουάρτα, λοιπόν... Υπερευαίσθητη. Λοιπόν, σε εκτιμάμε, σε αγαπάμε, σε επιλέξαμε μέσω του προπονητή μας και εμείς σε αγαπάμε, στα φύλαθλοι... Για τον Ουάρτα λες. Αλλά μαγκές εδώ, όχι. Για τον Ουάρτα λες. Στο ΠΑΟΚ, όχι. Θα ματώνεις τη φανέλα σου... Και θα κάνεις αυτό που σου λέει η διοίκηση και ο προπονητής σου. Σ' αγαπάω μεν αλλά, λέει το τραγούδι. Όπως πληρώνεσαι στην κάθε 27 κασέρι, έτσι θα παίζεις και μπάλα όποτε θέλουμε εμείς. Ο έτσι προπονητής πάει. Μας εννοείται. Φυσικά, φυσικά έτσι λοιπόν, πάει. Κανένας, φίλε, για κανέναν από όλους όσους έχουμε. Ισχύει για άλλους. Έχει γίνει μια παρανόηση χθες το βράδυ σε κάποιο ραδιοφωνικό παραγωγό που μπερδεύτηκα. Και δεν ήξερα που ζω. Η μεγαλύτερη ομάδα, λέει, της Μακεδονίας και της Θεσσαλονίκης θα πάρει εκδίκηση σήμερα το ασανσέρ του ελληνικού ποδοσφαίρου ύστερα από 4,5 χρόνια. Μάλιστα. Ούτε στη Β' Εθνική δεν ήταν άξιοι να πάρουν πρωτάθλημα. Αυτά, καλή συνέχεια. Γεια σου, Παύλε. Από Συντριβανίσιο. Γεια σου, στην Τριβανίσια. Βάζουν τις κληρώσεις. Έγινε. 9.47. Γεια σου, Παύλε. Πάμε παρακάτω. 23.10. Α, διάλειμμα. Διάλειμμα να πάμε. Να ξαναπώ, πληρώνουμε σήμερα να διαβάσω το μήνυμα που ήρθε από τη Λιάνα γιατί είναι πολύ σημαντικό. Γεια σου, Ζουμουσάκη μου. Καλημέρα, Κωστή. Ο Βούρος και ο Κοτογιαννίδης, αν τολμήσουν να κάνουν μήνυση στο Λούτσε, να ξέρουν ότι 28.000 κόσμος φώναζε το ίδιο σε όλη τη διάρκεια του μάτς. Κλέφτες! Αυτό είναι. Θύχτηκαν. Επειδή τους είπε κλέφτες, γιατί δεν το κλέψατε, ρε παιδιά, πέρσι. Εσείς δεν φωνάζετε 10 χρόνια ότι σας έκλεψε το πρωτάθλημα ο Ολυμπιακός. Ότι ήταν χάρτινο το πρωτάθλημα που πήρε τότε με τον Βάλνερ. Τη φωτογραφία του Ριβάλντο που είναι με τη φανέλα που λέει ΑΕΚ πραγματική πρωταθλήτρια Ελλάδος. Την είδατε. Ο Ριβάλντο, δικό σας ο παίκτης τότε. Το πανό που έγραφε ντροπή σας κλέφτες. Η ΑΕΚ είναι η πραγματική πρωταθλήτρια. Τα πρωταθλήματα παίρνονται στο γήπεδο και όχι στα δικαστήρια, όχι στα χαρτιά. Το είδατε αυτά τα πανό. Τώρα γιατί σας πιάνει τέτοια πρεμούρα. Δεν ξέρουν, συνεχίζει το μήνυμα, οι κύριοι αυτοί ότι όταν τα βάζουν με κάποιον από την οικογένειά μας θα μας έχουν όλους απέναντι. Ζουμουσού και δεν μασάμε τίποτα. 1000% με Ρουτσέσκου στις δηλώσεις του. 1000. Τους πείραξε ο τρόπος, η σκληρή κουβέντα, αυτό είναι το νόημα. Όλα τα άλλα δεν σας έδειξαν, όλα τα άλλα δεν σας πείραξαν και σας πείραξε αυτό που είπε. Έχετε πρόβλημα. Ή έχετε πρόβλημα ή θέλετε να δείχνετε μόνο εκεί που σας συμφέρει. Για την ταμπακέρα, για το νόημα όλων όσων είπε, καμία κουβέντα, έτσι τίποτα. Καλά να λέει ούτε στη Γερμανία του Χίτλερ αυτά, ούτε στη Γερμανία του Χίτλερ αυτά. Σε ένα καθεστώς που ένας δικτάτορας διαφεντεύει τους πάντες. Έχει σάπιο όλο το σύστημα και όλοι δουλεύουν για τον έναν. Αυτό λέει. Δεν μίλησε ούτε για τις θηριωδίες, γιατί πήγαν να το γυρίσουν εκεί. Εννοείται. Ούτε για τα εγκλήματα πολέμου. Είπε, στον αθλητισμό και στο ποδόσφαιρο δεν έχει ξαναγίνει πουθενά αυτό. Μόνο σε ένα τέτοιο καθεστώς. Πιαστήκαν από την κουβέντα για να το γυρίσουν στην πολιτική, για να πάνε στις θηριωδίες, για να πάνε στα εγκλήματα πολέμου. Έτσι σας συμφέρει όμως. Έτσι. Είπαμε και θα ξαναπούμε. Όποιος τα βάζει με κάποιον από την οικογένεια... Είναι σαν να τα βάζει μαζί μας. Έγινε και πέρσι με τον Ιβάν. Τώρα στοχοποιείται ο Λουτσέσκου. Ο οποίος, όπως βλέπετε, ο οποίος δεν καταλαβαίνει τίποτα. Δεν καταλαβαίνει τίποτα. Δεν έχει. Κατευθείαν η γροθιά στο μαχαίρι επάνω και ασματώνει το χέρι του. Ξανά θα το λέει. Κλέφτες. Μας κλέψατε. Αυτό που κάνει. Τι περιμέναν αυτοί. Ότι θα περάσουν μερικές εβδομάδες. Θα περάσουν μερικοί μήνες. Εντάξει, πώς έλεγε το ανέκδοτο. Δεν πάθαμε και τίποτα. Αυτό περιμένατε. Θα σας κυνηγάρε αυτή η κοιλίδα όσο ζείτε. Θα είναι μια μουτζούρα. Θα είναι μια μελανή σελίδα στην ιστορία σας.
Τι περιμένετε δηλαδή, να κοφεύσουμε? Και επίσης κάτι άλλο. Μία φορά ο κόσμος ανέχθηκε την κλοπή πέρσι. Ανέχθηκε μέσα αγωγικά. Έσκασε, πέθανε από τη στεναχώρια του, το κατάπιε και προχώρησε. Δεύτερη δεν θα γίνει, να το ξέρετε. Όσοι ετοιμάζετε ή αν ετοιμάζετε, ίδιο πράγμα. Όσοι κάνετε, πάλι στείνετε μια ολόκληρη πλοκή. Στείνετε δολοπλοκία, στείνετε ένα θέατρο. Όσοι έχετε στο μυαλό σας να κάνετε το ίδιο πράγμα για τον άλλον, για τον κόκκινο ή για την ίδια, για την κίτρινη, τότε να ξέρετε ότι αυτή τη φορά ο κόσμος δεν θα το επιτρέψει. Μία φορά μπορείς να τον έχεις. Λέμε τώρα. Δεύτερη δεν θα υπάρξει. Φέρτε το ΒΑΡ αύριο. Ο άλλος λέει το πληρώνω μόνος μου, λέει ο Ανδρουπάκος. Μόνος μου, από την τσέπη μου. Και ας υπάρχει περίπτωση να μην μου δοθεί αυτό το οποίο μπορεί να γίνει ένα λάθος. Όχι, εγώ θέλω να μην θέλω να... Ό,τι υπάρχει είναι αυτό να... αυτό να μου δίνεται. Μέσα από το διαιτητή. Ό,τι βλέπει το ΒΑΡ. Αυτό. Φέρτε ξένο διαιτητή. Ακόμα και στην Τζανταλίνα Μανταλίνα. Ακόμα και στο κυνηγητό. Ακόμα και στο Μουργές γυναικοχώρι. Φέρτε ξένο διαιτητή παντού. Τέλος. Πάμε διάλειμμα. Πάμε διάλειμμα και επιστρέφουμε. Ο Θανάς λέει, περίμενε να δω τι θα πεις για τον Νουάρντα. 1000% συμφωνώ μαζί. Περιμένε, παιδιά. Προσέξτε να διευκρινίσουμε λίγο κάτι. Αυτός που κάθεται πίσω ένα μικρόφωνο πρέπει να λέει αυτό το οποίο πιστεύει. Το αν αυτό αρέσει ή όχι είναι μια άλλη ιστορία. Αν σκεφτεί να πει αυτό το οποίο θα αρέσει, δεν. Τρεις τελίτσες. Μια, δυο, τρεις, μετά κάποιο. Δεν γίνεται και να συμφωνούμε με όλους. Άλλος μπορεί να λέει διώξ' το, τέλος, τέλος, είδα και χθες μηνύματα στον τοίχο. Καμία ευκαιρία. Εγώ διαφωνώ. Τον Άσο το ιό δεν τον αποκλήρωσε, τον περίμενε και έσφαξε και το μόσχο το συντευτό όταν γύρισε. Και έκανε και πανηγύρι που δεν έχασε το γιο του. Εύκολο να τον καρατομήσουμε τον Μπούλο. Φεύγεις και ο... Δεκέμβρη φεύγεις. Εύκολο. Το δύσκολο είναι να το διαχειριστείς καλά. Ο Λουτσέσκο το χειρίστηκε άριστα το θέμα. Άριστα. Και πρέπει να δείξει και στους υπόλοιπους ότι κυρίοι, πάνω από όλα η ομάδα, κουμάντο κανένας. Κανένας. Ποιος είναι ο πιο σημαντικός παίκτης, ο ηγέτης. Είναι ο Βιερίνια. Εδώ ο Βιερίνια έσκυψε το κεφάλι και έπαιξε αριστερό μπακ. Ένα ολόκληρο χρόνο που θα μπορούσε να πει «Επ, μας τώρα, τι κάνεις?» Γύρισε στον μπακ μετά από τόσα χρόνια και με βάζει και παίζω αριστερό μπακ. Δεν παίζω. Έσκυψε το κεφάλι και έγινε ο πιο πιστός στρατιώτης. Έγινε ο πιο πιστός στρατιώτης σε θέση που δεν τη γούσταρε. Το δείχνει με κάθε τρόπο. Το λέει όπου βρεθεί. Δεν μου αρέσει. Δεν είμαι αριστερό μπακ, ρε παιδιά. Κι όμως έπαιξε. Να το παράδειγμα. Στο δείχνει. Κανένας δεν είναι πάνω από την ομάδα. Κανένας. Κανένας. Καλημέρα. Έχουμε αγώνα σήμερα, Ζουμουσού. Γεια σου, Μότο Μπουδανιά. Γεια σου, Λάρη. Καλημέρα. Κλέφτες, λέει. Δεν χρειάζεται να πούμε τίποτα. Μας κάλασε σε απολογία, λέει, που φωνάζαμε κλέφτες. Το ξέρω τι. Τι περίμενα, να χειροκροτήσουμε, να κάνουμε και τούνελ που κάνουν για να υποδεχτούμε τους πρωταθλητές. Ρε, τι γίνεται, ρε. Λοιπόν, πάμε στις γραμμές. Υπενθυμίζω. ΠΑΟΚ ΟΤΟ. Μπαίνετε. Ασφαλίζεστε, μπαίνετε στο paokoto.gr, ενημερώνεστε για τα 4 πακέτα ασφάλεια σίγουρη. Σίγουρη ασφάλεια για το αυτοκίνητό σας, για την μηχανή σας, για τη μοτοσυκλέτα σας. Εκεί θα βρείτε αυτό το οποίο πρέπει. Να σας πω ότι ο ΠΑΟΚ φροντίζει για τα παιδιά του, γι' αυτό και είναι πρωτοποριακό το προϊόν. Όσοι μιλήσατε, με ρωτάτε πόσο σίγουρο είναι. Τι να σας πω, εγώ που έχω γυναίκα και δυο παιδιά, εκεί ασφάλισα το αυτοκίνητό μου πλέον. Δεν έχω να πω κάτι άλλο πιο, κάτι ανώτερο, δεν έχω να πω. Δεν έχω να πω, δεν θα βάζω σε κίνδυνο την οικογένειά μου. Τηλεφωνήστε στο 211-93 και 5 πεντάρια, σε συνεργασία με την υποστήριξη Insurance Brokers. Και βέβαια δεν ξεχνάτε, λαδόκολλα από το Κορδελιό στο Χαρμάνκιοι. Όποιος δεν πήγε στο καινούριο μαγαζί, στον ίδιο χώρο, πλήρως ανακοινώ, τον γκρέμισε και το ξανάχτισε ο Δημήτρης. Χάνετε. Πεντανόστιμα πράγματα, δεν θέλετε να φύγετε. Κλαίνε πάνω από τα άδεια
πιάτο στο τέλος, σαν τις άδειες λαδόκολες και δεν θέλουν να φύγουν. 705-750 τη Λιβεριά. Δοκιμάστε την παρτσέτα, το σουτζουκάκι, το σουβλάκι, το μπριζολάκι, τα κοκαλάκια που έχει τα παϊδάκια. Τρέχουν τα σαλάκια. Πάμε στις γραμμές! Είπαμε φανέλες πάω χανίων κληρώνουμε. Τρεις και κρέατα από το Ακροπολείο Άγγελος. Κρέατα ενός μήνα στην Νάπολη. Γεια σας! Καλημέρα σας! Ναι! 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 Καλώς το παιδί! Καλώς τον Ευγένη! Εγώ ή εσύ? Εσύ! Εγώ! Α, εγώ! Εγώ, κάτσε λίγο. Φοβερός διάλογος με πολύ ήθος. Εγώ! Εσύ! Εγώ ή εσύ! Εσύ, εγώ! Λοιπόν, φίλε, θα σου πω ένα πράγμα επειδή προηγουμένως μιλούσες για χοντρούς. Για εύσομους. Για χοντρούς. Έχω δύο μπλούζες. Ναι. Η μία λέει δεν είμαι χοντρός, είμαι 3D. Ναι. Ωραία. Αρέσει. Και η άλλη λέει δεν είμαι χοντρός. Ναι. Είμαι απλά συν 30% δώρο. Ναι. Λέει, αυτό μου αρέσει μπροστά. Πιο πολύ. Πιο πολύ μου αρέσει. Είμαστε πολύ μπροστά. Έχω δει και άλλη πολύ ωραία. Έχω δει και άλλη πολύ ωραία πίσω, σε πλάτη. Τη βάλα προθέσει τον τοίχο, δεν ξέρω αν το είδες. Γλίτωσα από τα κιλά, με γλίτωσαν από την απαγωγή. Ναι, ναι, το είδα τελικά αυτό, ναι. Δεν μπόρεσαν να με σηκώσουν οι απαγωγείς. Έτσι. Το είπα στη γυναίκα, με τη γυναίκα μου και το λέω και έχω πέσει κάτω και έχω πεθάνει. Πόσο ήθος, πόσο ήθος. Γλίτωσα από την απαγωγή, λέει. Δεν μπόρεσαν να με σηκώσουν οι απαγωγείς. Έτσι, έτσι. Κάτι να σοβαρέψουμε τώρα, τον Ουάρτα που λες. Πρέπει να το πιάσει σε μια γωνία ο Πρίγιοβιτς και όχι ο Βίριγκ. Δεν είπαν ότι θα τον πιάσει ένας συγκεκριμένος. Όχι, ναι. Να καταλάβεις λίγο τι θέλω να πω. Πέρυσι πήγε να κάνει και αυτό στα δικά του στην αρχή. Εγώ δεν με αρκάρω, εγώ δεν πρεσάρω, εγώ θα είμαι σέντερφορ και δεν τον τρέχω. Ναι, αλλά όταν, φίλε, όταν τον άφησε για να παίξει ο Κουλούρης, σκέψου τώρα, ο Πρίγιοβιτς έβλεπε τον Κουλούρη να ξεκινάει βασικός. Ακριβώς. Πρόσεξε, ακριβώς. Με το βάζελο στην τούμπα, έτσι. Δηλαδή ματσάρα έτσι, που λες ότι θέλω να δείξω πράγματα. Εντάξει. Ναι. Έτσι πρέπει να το πιάσει. Το τι έγινε το μετά το βλέπετε. Να τους πικάρει δυο φωνήεντα στα ελβετικό, γερμανό, αγγλικά. Ναι. Και άμα μπορεί και λίγο αράβικα για να καταλάβει. Γιατί σέρβικα καταλάβει. Δεν είπες και σε σέρβικα. Πίτσκου και τέτοια. Τον πέτυχα μια μέρα τον πρίγιο, μόνο γερμανικά ακούγα, ρε φίλε. Τι να κάνω. Γερμανικά δεν άκουγα να μιλάει. Θέλω να μου πει κάτι δύο πράγματα ο Πρίγιοβιτς για να καταλάβει. Για τον Πρίγιοβιτς, μια κουβέντα. Με ρώτησαν πολλοί που είδανε το βιντεάκι. Αυτό που είναι εκτός γηπέδων δεν μπορείτε να φανταστείτε. Δηλαδή μέσα δείχνει ένα τύπο ψαρωτικό, ψυχρό, απόμακρο. Δεν δείχνει μια τέτοια εικόνα. Έτσι, δεν φαίνεται. Είναι ένα παιδί που λες ένας χαμογελαστός τύπος, ένα ξέρω εγώ, ένα μάλαμα. Βλέπεις τον Κρέσπο, φαίνεται ένα παιδί μάλαμα, ρε παιδί μου. Έτσι. Λοιπόν, βλέπεις τον Μπίσες Βάρ ένα παιδί που θες από τον πιάσα τον αγκαλιάς. Ο Πρίγιοβιτς δίνει μια εικόνα ψυχρή. Θέλω να σας πω ότι εκτός είναι τόσο ωραίος τύπος. Εγώ τα δύο λεπτά που τον πλησίαζα και ήταν και Ζουμουσάκη φίλος μαζί του και του είπε, ξέρεις αυτός που ακούγαμε. Και ο άνθρωπος αμέσως πολύ ωραίος, πολύ χαμογελάστος. Λέω, κοίτα ρε παιδί μου, πώς μπορεί πολλές φορές να. Εγώ δεν τους ζω τους παίκτες στις προπονήσεις όπως οι ρεπόρτερ. Ξέρεις, από τέτοια μικρά περιστατικά μπορώ να περιγράψω. Αυτό. Θα σου πω τώρα που είπες για τον Μπίσεσβαρ. Ο Μπίσεσβαρ δεν μοιάζει με κάτι παλιά μικρά κουκλάκια που ήταν τα μαλλιά τέντα που τα ήθελε να τα χαζεύει στο κεφάλι του συνέχεια. Του ευχούλιδες ρε. Έλα, έφυγες! Είσαι καμένος! Έφυγες! Τους ευχούλιδες, λατρεύω. Για πολλούς, είδατε, ένας ακόμα λόγος, αυτός που έγινε τώρα με τον και τον Άρτα, και πολύ τον γουστάρω και πολύ μ' αρέσει αμπέχτης, αλλά είδες, μας χάλασες τώρα λίγο. Ο άλλος έψησε το κεφάλι, πίστεψα 3-4 φορές ότι θα φύγει παιδιά, μέχρι και τώρα το Σεπτέμβριο ήταν να φύγει ο Μπίσεσβαρ. Μπήκε με τον Όφη, πήρε το μάτς, προχθές τι τους κάνει παιδιά με την ΑΕΚ, έχουν ανεβάσει βιντεάκι. Με τα καλύτερα στιγμιότητα, 3-4 φορές τους μεταξύ τους κουτουλούσαν οι παίκτες ΑΕΚ. Ούτε του φαίνεται. Αυτό είναι που λέμε αυτός είναι πραγματικά η εφαρμογή του, ούτε του φαίνεται. Δεν του φαίνεται. Λες, είναι ο φίλος του παίκτη που ήρθε να με συναντήσει. Είναι ο κολλητός του ρε παιδί μου από την Ολλανδία που ήρθε του ποδοσφαιριστή και είναι ο ίδιος ο ποδοσφαιριστής. Καλημέρα σας, ναι. Μήπως γνωρίζετε. Όχι, ρε φίλε. Για ποιο λόγο μας κυνηγάνε που τους λέμε ψευτές. Όχι, κλέφτες. Κλέφτες, συγγνώμη. Ναι. Γιατί Κωστή,
Αυτοί είναι οι μεγαλύτεροι κλέφτες. Αυτοί έχουν εφεύρει την κλειψιά με αυτόν τον τρόπο. Και προσπαθούν να την πάρουν, ξέρει για ποιο λόγο. Γιατί σου λέει αυτοί θα μας πάρουν το πρωτάθλημα, θα μας τα πάρουν όλα, εμείς μας πάρουν και αυτό που εφεύραμε εμείς. Κατάλαβες. Ναι. Αυτό είναι πρωτοπόροι σε όλα και προσπαθούν με κάθε τρόπο να τα πάρουν, να τα διαφυλάξουν. Όσο για τον Μπίσεσβαρ που έλεγες πριν, εγώ ήμουν στο γήπεδο και κάποια στιγμή ξέρεις τι μου θυμίζει Κωστή. Πώς είναι το γρήγορο αυτοκίνητο που αν θες το πατάς μια γκαζιά και βάζεις πέμπτη έκτη που έχουν αυτά και φεύγει γρήγορα. Αυτό μου θυμίζει ο πριν. Έχει μια μικρή έκρηξη, ένα πρώτο βηματάκι που θες ο άλλος δεν το περιμένει. Θες είναι ανυποψίαστος, κάνει ένα φαπ και τους φεύγει ρε φίλε. Ενώ δεν, δεν είναι, ο Μπίσεσβαρ δεν είναι γρήγορος, δεν το λες γρήγορο παίκτη. Έτσι, όπως όχι, είναι αλλά... ο Λιμνιός, λες είναι ένας γρήγορος ποδοσφαιριστής. Τον Μπίσεσβαρ δεν το λες γρήγορο. Έχει όμως αυτό το πρώτο ξεπέταγμα, χαπ, πάει, τον έχασες φίλε. Και την πολύ γρήγορη σκέψη. Και έξυπνη. Καλά, σκέψη, αυτό άστομα. Κοφτερό. Η πάσα που βγάζει στο Ζαμπά, όπως το βλέπω το μάτς. Η πάσα που βγάζει ο Ζαμπά είναι πάρ' το. Και εκεί γίνεται 3-0, να δούμε και αν ο Ουζουνίδης θα έλεγε διάφορα. Δεν ξέρω αν το παρατήρησες, χωρίς να τον βλέπει. Εννοείται ρε φίλε, απλά δεν ξέρω που να τη στείλει. Ρε Μανώλη, εγώ και εσύ θα βλέπαμε. Ο Μπίσεσβαρ τι να δει. Το έχει φανταστεί ο Μπίσεσβαρ, την έχει δει την ταινία πριν τη δούμε εμείς. Την έχει σκηνοθετήσει αυτό στη φάση, την έχει διαβάσει. Μέσα στο μυαλό του καλού παίκτη και ο Πέλκας το γι' αυτό. Μέσα στο μυαλό του πρικισμένου δουλεύει ένα κλικ πριν, φίλε. Το έχει δει αυτό. Ότι τρέχει μαζί μου, ότι εκεί υπάρχει η τρύπα. Εκεί θα περάσω την μπάλα με την τάδε ταχύτητα. Όπως τρέχει, να μην τη στείλω πίσω του ή πάνω του. Αλλά εκεί που θα βρεθεί. Συστημένο ακριβώς εκεί που πρέπει να κάνει όλο τη δουλειά του. Αυτό. Λοιπόν, Κωστή, Μανώλης 600. Βάλαμε στις σκληρώσεις, ναι, είχα κερδίσει μια μπλούζα. Μπορώ να περάσω να την πάρω. Πότε? Σήμερα, αύριο. Πότε την κέρδισες, βρε? Α, την προηγούμενη εβδομάδα. Τι μπλούζα? Δεν θυμάμαι, μου είχε πει μια σπρώμαυρη είναι. Να περάσει. Να περάσει, την πάρεις αφού έχεις κερδίσει. Okay. Εδώ τις έχουμε τις μπλούζες. Εντάξει. Έγινε. Στις σκληρώσεις. Σε φιλό. Σε φιλό. Σε φιλό. Αυτοί έρχονται. Εμείς είμαστε ήδη εδώ. Ζουμουσάκια, τα κρέατα στα δυο κρεοπολία τη βδομάδα που τα κληρώνεστε μέχρι την Παρασκευή. Μη μαζεύονται και πάνε τις τέσσερις μαζί. Εντάξει, τα κερδίζετε Δευτέρα ή Τρίτη, συνήθως τα κληρώνουμε. Σήμερα Τετάρτη, καθυστερήσαμε μια μέρα για Δευτέρα, είχαμε διάφορα. Τα κρέατα μέσα στην εβδομάδα, θερμή παράκληση και από τα παιδιά στον Άγγελο αλλά και από τον Μιχάλη. Μέχρι την Παρασκευή. Ναι, καλημέρα σας. Γεια σας, σε εσάς μιλάμε. Γιατί δεν μας μιλάτε, μας κρατάτε μούτρα. Κάνετε μουτσουνίτσες, πάμε στον επόμενο. Ναι! Έλα ρε Κωστάκη, καλή. Καλό στο πλυντήριο ρε! Ζουμουσό αγόρι μου. Αγόρι μου, λεβέντη μου. Τι κάνει. Τι γίνεται. Καλά καλά, να είχαμε κάτι δουλειά, τη ακούω, δεν μπόρεσα να πάρω τηλέφωνο. Λοιπόν, χαιρετισμού σε όλο τον κόσμο καταρχάς. Αλήθειες λες. Θα πω κάτι για τον Άρντα Φελαράκη. Ναι. Δεν χρειάζεται ο κάθε παίχτης δηλαδή να έχει και BBC τώρα από δίπλα. Όταν και ο προπονητής βάζει τις πλάτες σου, δηλαδή τις πλάτες σου και κοίταξε. Τις σακαλίδες. Μου επιτρέπεις λίγο να σου πω. Μόνο μία κουβέντα. Δεν είναι όλοι οι χαρακτήρες ίδιοι. Διαφωνώ με αυτό, δεν χρειάζεται. Εντάξει, δεν γίνεται να ασχολούμαστε νυχθημερών μαζί σου, αλλά είναι κάποιοι χαρακτήρες που λέγεται το τραγούδι που είναι κάπως διαφορετικοί, είναι κάπως λίγο πιο ευαίσθητοι, κάπως πιο οξύθυμοι, κάπως πιο ιδιότροποι. Εκεί θέλει έναν ειδικό χειρισμό. Ο Ρασβάν μέχρι στιγμής το χειρίστηκε τέλεια. Δεν μπορεί να έχει παράπονο. Καταρχήν επέλεξε αυτόν αντί για τον Ενρίκε. Έτσι. Αυτό επέλεξε λέει. Αυτόν. Πήρε ρίσκο. Πήρε ρίσκο, να ξέρεις. Πήρε ρίσκο. Είναι δική του επιλογή. Δεν τον επέβαλε κανένας τον Ουάρντα. Έχεις τρία παιδιά στην ομάδα. Έχεις το Ρέι, το Σάκοφ και τον Μπίσεσβαρ. Ο Ρέι άσε δεν έπαιξε, δεν πέσε καθόλου. Οι άλλοι δύο ανθρώποι, ας πούμε, δεν λένε τίποτα, σκύβουν το κεφάλι, δουλεύουν. Όποτε μπαίνουν μέσα, μας έχουν ξελασπώσει και πολλές φορές. Τι παραπάνω δηλαδή. Δες λίγο και τους συμπαίκτες. Τι γίνεται. Κωστάκη. Έτσι. Αυτούς να σε πω και κάτι. Δεν τους πείραξε αυτά που είπε ο προπονητής. Τους πείραξε εκεί που τα είπε. Ρε όλα τα... Δεν είναι αυτό. Δεν είναι αυτό μόνο. Είναι αυτά που λέει. Όχι ο τρόπος. Ψάχνουν έναν τρόπο να του βουλώσουν το στόμα. Δεν μπορούν να συνειδητοποιήσουν ότι υπάρχει κάποιος που δεν ξεχνάει και όπου τους βρίσκει τους φυροκοπάει.
Ψάξαν, βρήκαν τώρα, θα πατήσουν εκεί πάνω λοιπόν, να κοιτάξουν το θυμώσουν. Όσο και να θέλουν, δεν πρόκειται ούτε να ξεχάσουμε, ούτε να πέσουμε σε λύθη. Εδώ ο χρόνος δεν θα το σβήσει αυτό το πράγμα που κάνανε. Θα το βρίσκουν μπροστά συνέχεια. Θα τους το υπενθυμίζουμε συνεχώς. Τέλος. Δεν θέλουν αυτοί, θέλουν δηλαδή καταρχάς. Ποιοι είναι αυτοί που τα γράφουν και ποιοι είναι αυτοί που τα λένε. Όχι, ποιοι μας κουνάνε το δάχτυλο δηλαδή. Αυτοί είναι οι ηθικοί. Ναι. Αυτοί που σβήσαν τα χρέη τους για να είναι στην κατηγορία. Σε παρακαλώ πολύ. Τα πιστολίδια τώρα αυτοί... μέσα στην έδρα τους τα ξεχάσανε. Ή όλα αυτά που έχουν κάνει. Σε παρακαλώ πολύ. Έτσι ακριβώς. Είναι αυτοί που φοράν τον πολιτικό μανδύα όταν τους συμφέρει. Πάνε, πατούν τα άγια χώματα της Μακεδονίας μας. Πάνε, κάνουν συμφωνίες με Ζάεφ, Μάεφ και Ντασάεφ. Και γυρίζουν και λένε φέρτε το ζουρνά και τον ταόλι να χορέψουν το ζουρνά. Ρε. Τι αυτό, με ακριβώς. Το ζουρνά και τον ταόλι. Δεν είδα την ίδια ευαισθησία από γραφίδες σημαντικές, από πληκτρολόγια για το Βούβου Βούλγαρη. Δεν το είδα πουθενά. Πού είστε εκεί, δεν είδα την ίδια ευαισθησία όταν έτρωγε τραμπουκισμό ο Ουάρντα παραμονές του μάτς του μεταξύ μας παιχνιδιού. Μεταξύ μας. Δεν ξέρω αν ήταν αυτή. Λέω όμως υπήρχε ένα μάτς εκείνες μέρες. Δεν είδα από τους ίδιους που τώρα γράφουνε. Με την ΑΕΚ ήταν, ναι. Αυτό λέω. Λοιπόν, δεν είδα την ίδια ευαισθησία. Ότι είναι κλαρίνο. Εντάξει. Μεταβάστε το αθλητικό μανδύα πάλι, 7 συν 3, 10 αγωνιστικές ο ΠΑΟΚ. Μείον 6. 400.000 πρόστιμο να έχουμε ή να μην έχουμε play-off. Όχι, να μην προσπάθησαν έχουμε να μας τι διαλύσουν. Ο σκοπός και ο στόχος είναι ένας, ο απότερος. Ξέρεις, ο στόχος... Δεν είναι μόνο ΠΑΟΚ, ρε Κώστα, δεν βλέπεις τι γίνεται. Ο στόχος, Κωνσταντίνε μου, είναι... Να ιδιάσει ο Ιβάν Σαββίδης και να πει φεύγω, τα παρατάω. Αυτό θέλουν, αυτό προσδοκούν. Να μπει πάλι ο ΠΑΟΚ σε μια κατάσταση οικονομικής μιζέριας. Λοιπόν, όσο και να θέλουν, πιο πολύ τον δυναμώνουν αυτά. Πιο πολύ ξέρω και βαλιά βγάζει. Και νέα τούμπα θα γίνει και Champions League θα παίξω και πρωτάθλημα θα πάρω και στα χαρτιά και τα παντού. Αυτό πρέπει να είμαστε κι εμείς δίπλα να στηρίζουμε την ομάδα και όλο το... Οικοδόμημα. Όλη την οικογένεια. Έγινε Κωστάκι μου, σε χαιρετώ. 4,76 Κωστάκι, έχει καμιά μπλούζα μεγάλη, είναι για κοινέ. Έχει, έχει και μεγάλη έχει. Κατά... Αν δεν έχει, ρουφιέσαι, φίλε απλά. Γεια, γεια σου Κωστάκι μου, γεια. Το κάναμε όταν ήμασταν 18 χρόνια, το κάνουμε και τώρα. Κανονικά, φίλε. Πιο πολύ τώρα. Γεια. Γεια σου Κωνσταντίνε μου. Πάμε παρακάτω, καλημέρα σας. Ναι. Καλή σας ημέρα. Καλώς τον. Έλα Γιώργο μου, έλα. Κωνσταντίνε πληδίριο, δίαιτα. Θα κάνεις δίαιτα. Μπα, είναι στυλάκι, είναι. Στυλάκι είναι, στυλάκι. Δεν είναι... Άρα, τι θέλει για κάποιον, λοιπόν. Ναι. Γιατί διαμαρτύρονται. Όταν ο αξιοαγάπητος πρόεδρος μας αποκάλεσε μάου και κανίβαλους. Ναι. Δεν γύρισε κανένας να πει τίποτε. Δεν γύρισε κανένας να πει τίποτε. Από καμία εφημερίδα δεν γράψαμε τίποτα. Πρόσεξε που εμείς ούτε κλέψαμε κανέναν, ούτε κάναμε καμιά απατεωνιά. Ακριβώς. Γιατί μας είπε Μαωμάω επειδή φωνάζουμε, επειδή είμαστε άγριοι. Γιατί, επειδή κάνουμε φασαρία, τι θέλει δηλαδή να είναι ο κόσμος του ΠΑΟΚ. Τι θέλει. Ως φιοκάμπτες. Το Μαωμάω το πέταξε για τον αξιοαγάπητο τον κύριο Σαββίδη που είχε μπει μέσα αυτό το κτλ. Είπε, δεν είπε για τον Σαββίδη μόνο. Δεν είπε ο Σαββίδης είναι μόνο. Ναι. Είπε για τον κόσμο, για τον κόσμο. Ναι. Ότι και αυτοί εσείς εκεί πέρα πάνω. Ήταν πεταμένη πόρτα για τον. Για, το, για τον κόσμο. Ότι καλά είναι άγριος ο κόσμος και τα λοιπά. Για τον λαό του ΠΑΟΚ. Ενώ αυτοί οι original τους είναι καλόγεροι. Παναγίες. Είναι ιεραπόστολοι. Ναι, ναι. Όπου πηγαίνουν, κάνουν πόρτα ένα τρισάγιο και μπαίνουν μέσα στο γήπεδο και προχωράνε. Ξεχνάνε ότι βγάζανε από τα αυτοκίνητα του. Τη διδέσκη τη πλακόνα στο ξύλο μετά τη λήξη του παιχνιδιού. Πάμε παρακάτω. Στη Φιλαδέλφεια. Καταρχήν το φιλαράκι μου τον Παύλο να ηρεμήσει. Έχει ορισμένα προβλήματα υγείας να τα προσέξει και να μην συγχύζεται τόσο πολύ. Ας κλείνει και καμιά φορά το ραδιόφωνο να μην ακούει τις παπάρκες. Επιλογή κάνεις. Το έχουμε πει πολλές φορές. Επιλογή κάνει, αλλά έχει και λίγο πρόβλημα υγείας ο φιλαράκι μου και δεν θέλω να πάθει τίποτα. Κατά τα άλλα όλα καλά πάνε, απορώ πως δεν διαμαρτυρηθήκανε για την μη αγωνιστική που έφαγε ο Πασχαλάκης ναι. Και δεν έφαγε μέχρι το τέλος της σεζόν καμιά 40 αγωνιστικές και του χρόνου ατιμωρημένος και κακώς δεν τιμωρήθηκε πριν το παιχνίδι με την ΑΕΚ διότι δεν θα έκανε τις δύο αποκρούσεις αυτές ο Πασχαλάκης. Σωστό γι' αυτό, ειδικά η μία στην κεφαλιά ήταν δυσκολότατη απόκρουση. Δυσκολότατα, να λέμε όλα.
Τέλος πάντων. Εντάξει. Γιώργο, και το φιλαράκι το τελευταίο που πήρε. Χθες, ο αδικημένος Ολυμπιακός, τι με σύγχυσε. Ναι, ναι. Απλά, τίποτα. Καταρχήν, αν είναι παντελονάτος, να μας πει την οδό στον Πειραιά που μένει. Διότι δεν είναι Πειραιώτης, είναι από εδώ πέρα, είναι ντόπιος και το έπαιζε δήθεν Πειραιώτης. Αν είσαι Ανδράκη, φιλαράκι, και πρέπει να ακούς, πες μας μόνο ναι, εγώ, την οδό στον Πειραιά. Εγώ τίποτα. Το έχαψα ότι είναι από τον Πειραιά. Πώς με είδες. Ναι, κατάλαβε. Ναι, εσύ είσαι γατόν. Okay. Τον άκουσα και αλλού τον άκουσα. Να ξέρεις, και εγώ κουφός δεν είμαι την υπόλοιπη μέρα. Το ακούω. Ξέρω, Βαλικάρι, μια χαρά ξέρω. Ακούω. Και άλλους που βγαίνανε εδώ και δεν βγαίνουν και κάνουν κοκοκό. Και άλλους που λένε λογάκι αλλού, το ακούω. Μη φοβάσαι. Δεν είμαι. Πρόσεξε, καλός είμαι. Καλός είμαι. Μαλάκας. Δεν είμαι. Όχι νούμερο. Όχι, το διευκρινίζουμε λίγο. Έτσι. Καλός είμαι. Αυτά. Τέλος πάντων. 4-16. Γεια σου, Γιώργο. Γεια σου Γιώργο. Πάμε παρακάτω. Την καλοσύνη μας και την ευγένειά μας μην την εκλαμβάνετε ως αδυναμία. Το λέω και για αυτούς περίεργους που μπαίνουν στην ομάδα να κατηγορήσουν, να βρίσουν, να αφορήσουν. Εδώ δεν χωράει ούτε μας μολύνεται την παρέα μας. Δεν σας έχουμε, όχι ανάγκη. Δεν με ενδιαφέρει καν, δεν με ενδιαφέρει καν. Καλημέρα, ναι. Σοκολάτα. Είπες σοκολάτα. Όχι, σοκολάτα στο καπουτσίνο. Τι σοκολάτα, καπουτσίνο με σοκολάτα. Φίλε, να σου πω κάτι, αυτό τρως, δεν πίνεις ναι. Καταρχήν. Ας τα πάρουμε όχι, τα πράγματα. Να βάλει, όχι, να βάλει κανέλα, να βάλει σοκολάτα. Σου ξαναλέω, αληθωρίζεις προς την πάστα και όχι προς τον καφέ. Αν θες, πες ευθέως. Ότι φίλε, θέλω να βάλω μια σοκολατίνα. Ή άλλη ψέμου μια φέτα με μερέντα να φάω. Τώρα αυτό καφέ και βάζω σοκολάτα και τρούφες και σαντιγί. Αυτά, φίλε, είναι περισσότερο γλυκό. 850 θερμίδες. Αφού πεινάω και δεν έχω πολλά λεφτά, λέω να πιω καφέ. Πες τουλάχιστον θα φάω ένα καπουτσίνο. Τι βάζεις. Είναι καπουτσίνο ζεστός, καταρχήν ζεστός, έτσι. Ναι. Και βάζεις επάνω σοκολάτα. Ναι. Αντί για σαντιγί. Ναι, ρε παιδί μου, στο τέλος βάζεις λίγο σοκολάτα και κανέλα λίγο. Αυτό με το με το ναφρό. Ναι. Ωραίος είσαι, φίλε. Μερακλής. Μερακλής. Τα συνθήματα, άκα θα γίνει σαν τον Μπάκα, αυτά ποιος τα, για ποιο λόγο, τι Μπάκα, επειδή είμαι μικρός και δεν θυμάμαι. Τι, Μπάκας, εγώ θυμάμαι ένα κόκκινο βρακί θυμάμαι. Ναι, ναι, ένα τελικό κυπέλλο που τον είχαν, γιατί, σκόνταψε, αλλά, τώρα... σκόνταψε, έχει αυτά τα κολονάκια για παρκάρισμα, ναι. Σκόνταψε εκεί και του φύγει και τον παντελόνι και του μαύρισε και τον μαύρισε. Ναι, ναι. Όπως και σε ένας επιχειρηματίας κάποτε που είχε σκοτώσει, δεν θυμάσαι ότι σκόνταψε λέει και πες πάνω στο μαχαίρι. 47 φορές έγινε αυτό. Ναι, ναι. Σκόνταψε. Αυτό κύριε Πρόεδρε, αθώος! Είδες φίλε, τους πείραξε πάρα πολύ φίλε. Και δυο φορές κιόλας. Δυο χέρια. Δυο χέρια ο Κοτσίδας. Δύο. Αυτά που λες. Τι ήθελα να πω άλλο. Ότι... Θα σου κρυώσει ο καφές με τη σοκολάτα. Όχι, μωρέ, εντάξει, έχουν φαγωθεί με τον Πάοκ, δηλαδή, αν είναι δυνατόν. Όλοι. Εσένα αυτό το πράγμα σε στεναχωρεί, γιατί εμένα με χαροποιεί, αδερφέ. Να σε ζηλεύουν πιο καλά παρά να σε λυπούνται, λέει το τραγούδι, το ξέρεις. Όχι, αυτό είναι καλύτερα να λέει, να σε ζηλεύουν πιο καλά παρά να σε λυπούνται. Το ξέρεις εγώ το κομμάτι. Εγώ το ξέρω, ναι, το ξέρω. Αφού δεν το... Ο Καζαντζίδης το λέει. Το έχει πει και ο Καζαντζίδης νομίζω. Αφού δεν... Νομίζω αντίπας. Αντίπα, από αντίπα το θυμάμαι. Αφού δεν σε σέβονται, καλύτερα να σε φοβούνται. Α, καλά. Και αυτό. Αφού δεν σέβεστε, θα φοβάστε. Νάτος. Αλλά τόσοι... Ή όπως λέει και ο πατερούλης μου, πέτρες ρίχνουν στο δέντρο που έχει καρπούς, λέει, όχι στον κάκτο, τον ξεραμένο. Τον κάκτο τον προσπερνάς. Όπως είπε και ο ποιητής Νότης Φακιανάκης. Καλά ρε Κωστή. Ναι, λοιπόν, έλα. Χρήστος σε 260. Γεια σου Χριστάρα. Γεια σου Χριστάρα. Λοιπόν, επειδή μίλησες για πίεση, δεν μπορώ να μην διαβάσω. Και όταν τα στέλνουν και κορίτσια, δηλαδή, σχεδόν ενθουσιάζομαι. Σχεδόν ενθουσιάζομαι. Για να μην πω τελείως ενθουσιάζομαι. Χθες λοιπόν το απόγευμα η Μαρία Βου έχει βάλει το εξής.
Και γράφει μάλλον εδώ, μάλιστα εδώ, μέλος που ξεκινάει συχνά συζητήσεις. Έχει ωραία τάκα. Γράφει λοιπόν. Και ξάφνου φθινοπόριασε. Κρύο, αέρας και βοριάς. Γαμπίμπιπ ο θρύλος και ο Πειραιάς. Απ' τη συλλογή ρομαντικό φθινόπωρο. 400 like. 43 κοινοποιήσεις. Αποθεώθηκε από κάτω. Αποθεώθηκε από κάτω. Αποθεώθηκε. Πάμε σε διάλειμμα. Επιστρέφουμε. Έχω χαρά και ΠΑΟΚ. Έχω χαρά και ΠΑΟΚ. Να απαντήσεις στο φίλο μου τον Παρασκευά που λέει δεν ασχολήθηκε σήμερα, λέει, με τον συμπολίτη. Ούτε αύριο θα ασχοληθώ. Το λέω. Ούτε αύριο. Είναι ένα μάτς σε μια φάση ομίλου κυπέλου τόσο πρώιμο. Καταλαβαίνω ότι είναι με το συμπολίτη, ναι, έχει την ιδιαιτερότητά του, αλλά ούτε αύριο. Δηλαδή αύριο μια αναφορά μικρή όπως και σήμερα, διότι μπροστά πριν είχα την ΑΕΚ και μετά έχω τον Ολυμπιακό. Νομίζω είναι κατανοητό. Δεν υποτιμώ, γιατί μαλώνω τους φίλους μου που βγάζουν αλαζονία. Δεν μ' αρέσει η αλαζονία. Ναι, είμαι ανώτερος, ναι, έχω φυσικά καλύτερη ομάδα, ναι, όλα αυτά. Όσοι παίξουν σήμερα πρέπει να κάνουν το αυτονόητο, να μπουν και να πάρουν το μάτς. Δεν χρειάζεται να συζητάμε κάτι παραπάνω και νομίζω ότι σε μία πρόταση τελειώνει αυτό που θέλω να πω. Ούτε κάνω, το κάνω για να προσβάλλω τον αντίπαλο, ας πούμε, όπως έγραψαν κάποιοι. Αυτή είναι η... Και αύριο θα το δείτε ότι... Και αύριο, δηλαδή, αύριο θα είναι ημέρα Πέμπτη, σωστά. Θα ασχοληθούμε με το μετά, παιδιά, κάτω είναι το μάτς, εκείνο όλη η ιστορία. Το γάβρο που ξεκίνησε ήδη το επικοινωνιακό τσουνάμι. Το καταλάβατε, νομίζω, πως πάτησαν επάνω σύσσωμοι όλοι, έτσι, πάνω στην κουβέντα του Λουτσέσκου. Να ξεσκίσουμε αυτόν που μας λέει την αλήθεια. Ο τρόπος που τη λέει τους πειράξε. Το τι λέει, δηλαδή, φοβερό πράγμα. Λέει ο άλλος ότι είσαι κλέφτης, ότι είσαι απατεώνας και επειδή βρίζει. Καλά, γιατί βρίζεις. Ρε άνθρωπε, σου λέω ότι, και μάλιστα ξέρεις ότι είσαι κλέφτης. Σε πειράζει που στο λέω ότι φωναχτά. Ή που κάνω μια σύγκριση, μια παρομοίωση. Τι γίνεται, ρε. Πάμε να πάρουμε γραμμές. 2310-287-888. Καλημέρα σας. Ναι. Έλα, Κωστάκη, καλημέρα. Καλώς τη Βαλανιδωράχη. Καλώς το τιμημένο καναλάκι Πρέβεζας. Έτσι, μπράβο. Λοιπόν, άκουσα, Κωστάκη, θέλω να κάνω ένα μονόλογο σήμερα. Θέλω να δώσω τα συγχαρητήρια στην ομάδα μου, γιατί μέσα σε 7 μήνες κατάφερε να κερδίσει 3 φορές την ΑΕΚΟΥΛΑ. Λοιπόν, όμως τη τρίτη φορά δεν λέγεται κέρδισμα, λέγεται βιασμός. Πάμε παρακάτω. Ο Λουτσέσκου για μένα εξελίχθηκε πιο παοξής και ακόμα και από εμένα. Δεν μπορούσα να το φανταστώ αυτόν τον άνθρωπο να κρατάει τέτοια γραμμή. Οπότε συγχαρητήρια, γιατί του ανθρώπου τον αδίκησαν, του πήραν το πρωτάθλημα, το οποίο με πολύ κόπο άνθρωπος... του έκλεψαν. Εντάξει, άλλο πήραν, παίρνει μια ομάδα που είναι καλύτερη από μένα. Παίρνω το σαρκό τον δρόμο. Παίρνω δώρο στην κόρη μου. Ξέρω εγώ, παίρνω φάρμακα επειδή είμαι άρρωστος. Δεν είναι παίρνω. Παίρνω ένα πρωτάθλημα, το αξίζω. Κλέψαν το πρωτάθλημα. Συνέχισε. Έτσι ακριβώς. Δεν μ' άφησε να ολοκληρώσω. Όχι, γιατί είναι σημαντικό. Συνέχισε. Αλλά πάρ' το πάλι. Πάμε. Λοιπόν, τον παίρνω πάλι. Λοιπόν, του Λουτσέσκου που του αφαίρεσαν αυτό το πρωτάθλημα, το βιάσαν στην κυριολεξία. Ο άνθρωπος πολύ καλά κάνει και τους χαρακτηρίζει ναζιστές, γιατί ούτε στη ναζιστική Γερμανία πραγματικά δεν είχε συμβεί αυτό το πράγμα. Λοιπόν, μια στιγμή. Συγγνώμη λίγο. Δεν τους χαρακτήρισε ναζιστές. Είπε, αυτά τα πράγματα που έγιναν ποδοσφαιρικά δεν γινόντουσαν ούτε στην Γερμανία του Χίτλερ. Δεν είπε είστε ναζιστές. Είπε αυτή η νοοτροπία, αυτός ο τρόπος. Ούτε στα πολιταρχικά καθεστώτα. Αυτό είπε. Συνέχισε. Συγγνώμη που σε διακόψα, αλλά πάμε. Πάρ' το από εκεί που έμεινες. Πάμε. Όταν λέμε στη Γερμανία του Χίτλερ, εξυπακούεται ότι είναι ναζιστές. Ναι, δεν είπε είστε ναζιστές. Είπε τέτοιες πρακτικές, τέτοιος τρόπος. Έτσι. Θυμίζει αυτό. Δεν αξίζει τον κόπο ούτε έτσι να τους χαρακτηρίσω εγώ αυτούς τους ανθρώπους. Το σημερινό παιχνίδι με τον συμπολίτη μας τον Άρη είναι ένα απλό παιχνίδι ρουτίνας για την ομάδα μου, γιατί έχω μια ομάδα η οποία δεν κρατιέται. Τώρα θα πάω στο τελευταίο και αυτό με πονάει πάρα πολύ. Στη μαφία του ποδοσφαίρου. Η μαφία του ποδοσφαίρου ξαναχτύπησε πάλι. Λοιπόν, αυτοί οι άνθρωποι είναι πολύ βρώμικοι και δυστυχώς θέλουν αντιμετώπιση βρώμικα.
Τώρα, ποια είναι αυτή η λύση, επέτρεψέ μου να μην την πω στον αέρα, καλύτερα να την λέγαμε μεταξύ μας, διαφορετικά. Δεν αντιμετωπίζονται αυτοί οι άνθρωποι, είναι πολύ επικίνδυνοι και φέτος θα σου το κλέψουν, θυμίσου το αυτοκοστή μου, δεν σε αφήνουν. Είπες νωρίτερα ότι του ρίξανε τρικλοποδία στους Σαββίδια πέρσι, πραγματικά, και φέτος το ίδιο θα κάνουν. Το ίδιο όμως, θέλουν να κάνουν. Το ίδιο θέλουν. Το ίδιο θα σου κάνουν. Το ίδιο θα σου κάνουν, Κωστή μου, θα σου τη στήσουν στην επαρχία φέτος. Στη Τούμπα δεν γίνεται τίποτε. Θα σου τη στήσουν στην επαρχία, αλλά λυπάμαι πολύ. Θέλουμε αντιμετώπιση τα ίδια βρώμικα όπως μας αντιμετωπίζουν. Κλείνοντας, θέλω να στείλω τους χαιρετισμούς μου στην ασπρόμαυρη κλινική εκεί στη Σχόλμη, στο τρελό το κούλι μου. Κούλης, έτσι. Θέλω τον κόσμο να έχει καλά, καλημέρα. Γεια σου, Βαλανιδωράκη. Πάμε παρακάτω. Μου αφήνετε και το όνομά σας και τρία τελευταία ψηφία, αν θέλετε, πέρα από τα μηνύματα. FM κενό το μήνυμα στο 54526 για να σας βάλω στην κλήρωση για τρία φανελάκια. Τρία τισερτ ΠΑΟΚ Χανιά και τα κρέατα ενός μήνα από το Κροπολίο Άγγελος. Καλημέρα! Ναι! Καλημέρα, Κωστή. Και sorry που περίμενες. Έλα, αδερφέ μου. Έλα, Κολομπάμπο. Έλα, Χριστό. Ναζιστική Γερμανία, λοιπόν, να πούμε τους δημοκράτες φίλους μας που κατοικοεδρεύουν στο λεκανοπέδιο, όσο και αν μισούσε τους μαύρους ο Χίτλερ, ο Τζέσε Όουενς κατάφερε να πάρει 4 χρυσά μετάλλια. Τον άφησε κιόλας. Δεν κοίταξαν να του πετάξουν ένα ρολό στο κεφάλι ή να βάλουν ένα δικαστή να βγάλει ότι είναι πολύ έχρωμος και οπότε δεν μπορεί να συμμετάσχει στους αγώνες. Αν και θα το ήθελαν με κάθε τρόπο, τον επέτρεψαν να πάρει τα μετάλλια. Δυστυχώς, εσείς στην Αθήνα δεν επιτρέπετε, είστε τόσο μοναχοφάιδες, αν και δημοκράτες, πάρα πολλοί δημοκράτες, μας το έχετε αποδείξει, που όταν φύγει από το Μαντρί, κοιτάτε να το φάτε. Δηλαδή, στα τελευταία 70 χρόνια πώς πήρε ο ΠΑΟΚ δύο πρωταθλήματα και ένα η Λάρισα. Και εκείνο για να το πάρει η Λάρισα, είχατε πάλι να το κλέψετε με τα ούρα του Τσίγκοφ και τα λοιπά. Για να καταλάβουμε δηλαδή πού ζούμε και επειδή θύχτηκαν πάρα πολλοί δημοκράτες, ρε παιδί μου, γι' αυτό. Ναι, ναι, είναι πάρα πολύ ευαισθησία. Πολύ ευαισθησία, ναι, ρε παιδί μου. Οι ίδιοι δημοκράτες οι οποίοι κουκουλώνουν όταν κατηγορείται ένας μεγαλομέτωχος μιας ομάδας για εμπορία ναρκωτικών. Ναι. Και τα λοιπά. Έτσι, για δύο τόνους. Ή για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης. Συμμορίας και τα λοιπά. Ναι, 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 ναι. Όταν μπουκάρει σε αγωνιστικό χώρο ενώ έχει απαγόρευση εισόδου στα γήπεδα. Έτσι. Όταν ακούγεται βουλγαροι σε κάθε γήπεδο. Αυτή είναι η δημοκρατία τους. Οι ίδιοι οι οποίοι το πέναλτι στο Μαουρίσιο με την Τζέλσι το έκαναν γαργάρα κανονική για ακόμη μια φάση με τον Μπουχαλάκη λένε ότι είναι πεντακάθαρο πέναλτι. Και μπορούμε να μιλάμε μερόνυχτα. Τώρα για σήμερα μόνο μία αναφορά θα κάνω. Να δώσουμε τα χαιρετίσματά μας στον κύριο Καρυπίδη, τον οπαδό του Ολυμπιακού, το μεγαλομέτωπο του Άρεως. Και υπάρχει φωτογραφία που ήταν με τον κύριο Θεοδωρίδη στη Νέα Σμύρνη. Αν έκανε κάτι παρόμοιο ο Ιβάν Σαββίδης, τον οποίο είπαν λέει ότι ήρθε κοντά με τον Ολυμπιακό και το αναπαρήγαγαν εδώ στη Θεσσαλονίκη, λέει συναντήθηκε με τον Μαρινάκη σε ξενοδοχείο, αλλά ότου φαύματος δεν υπήρχε ούτε ένα ζωγάλι φωτογραφία, ρε παιδί μου. Ναι. Ενώ τον κύριο Καρυπίδη τώρα που τον είδαμε, θα ήθελα να δω κάποιους πολύ ευαίσθητους εδώ στην πόλη. Μα έχει δηλώσει ο Καρυπίδης στο παρελθόν, δεν είναι τωρινό. Εγώ είμαι οπαδός του Ολυμπιακού. Δεν είναι κάτι. Στη Βέρεια κυκλοφορούσε με τη φόρμα του Ολυμπιακού. Δεν είναι κάτι άγνωστο. Το τελευταίο είναι που είχε τα πίτσι-πίτσι με τον κύριο Σάβα Θεοδωρίδη στο περιθώριο του αγώνα του Πανιωνίου. Ούτε αυτό είναι άγνωστο. Ο άνθρωπος. Δικαίωμά του δεν είναι. Εμείς δεν μιλάμε για αυτό. Αυτό την είναι δικαίωμά του να κάνει ό,τι θέλει και να πιστεύει και να αγαπάει όποιον θέλει. Εμείς μιλάμε για αυτούς οι οποίοι όταν γίνεται για τον ΠΑΟΚ άστο, φίλε, οτιδήποτε άστο. Κάνουν την τρίχα τριχιά. Τσουνάμι, τσουνάμι. Και για τους άλλους, και για τους άλλους κάνουν γάρα κανονική με... Γάρα, φίλε, με πεταντίν και... Αλατόνερο. Ναι, ναι, και αλατόνερο. Και κάτι τελευταίο, Κωστή μου. Πρέπει, επειδή άκουσα κάποια στιγμή γιατί βγήκε λέει το θέμα του Άρντα και γιατί έκανε. Παιδιά, εμείς ο λαός του ΠΑΟΚ, κυρίως ο φεϊσμπουκικός και οι γκρινιάριδες, εσείς αναγκάσατε την ΠΑΕ να βγάλει αυτή τη φήμη. Όταν κάθε τρεις και λίγο ρωτάτε γιατί δεν παίζει ο Άρντα, θέλουν να τον φάνε. Είναι εκείνο με τον Άρντα, εσύ γνωρίζεις πήρα ότι την απάντηση... Ξέραμε ότι πράγματα. Ο Άρντα το τι κάνει και τι δεν κάνει. Φυσικά, και φυσικά. Οφείλαμε αλλά να δεν πάμε να βγάλουμε, να πάρουμε μερικά κλικ παραπάνω, ούτε να χτίσουμε καμία ακροματικότητα βλάπτοντας τον ΠΑΟΚ. Να πω το εξής. Ό,τι θέμα έχουμε θα το λύσουμε ενδοοικογενειακά. Δεν γουστάρουμε κανέναν πάνω από το κεφάλι μας να μας κουνάει το χέρι να μας πει τι θα κάνουμε. Απλά και όμορφα. Έτσι. Ο ΠΑΟΚ πρέπει να λύνει τα προβλήματά του μέσα στην οικογένειά του
και οι οπαδοί του οφείλουν να μην τα διωγγώνουν. Όχι να τα κουκουλώνουν, αλλά να μην τα διωγγώνουν. Αυτό είναι το α και το ω. Έγινε, Χριστάρα μου. Σήμερα απλά μια διεκπαιρεωτική εμφάνιση θέλουμε, όλα τα λεφτά. Κάτσε, την Κυριακή. Αυτό, έτσι. Αυτό. Γεια, 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 γεια σου Χρήστο μου, γεια, γεια. Πάμε παρακάτω, καλημέρα σας. 2310-287-888. Αιμοδοσία που με ρωτάς, Θανάση, σε οποιοδήποτε νοσοκομείο της χώρας. Μπαίνεις, δίνεις αίμα, λες είναι για την τράπεζα αίματος των αθλητηρίων, οι αθλητήριοι. Εκεί δίνεις αίμα και όταν εμείς χρειαζόμαστε, γιατί κάθε μέρα χτυπάει το τηλέφωνο και η Σοφία τρέχει, εμείς κάνουμε χρήση αυτής της τράπεζας. Δίνουμε τις φιάλες εκεί που πραγματικά τις έχουν ανάγκη. Αυτό. Και να είσαι καλά. Πάμε παρακάτω. Καλημέρα σας. Ναι. Γεια σας. Καλημέρα. Πάμε στον μεθ επόμενο. 2310-287-888 για ακόμα 7-8 λεπτά μαζί σας. Σας ακούμε. Καλημέρα. Καλώς το παιδί. Τι κάνουμε. Δόξα τω Θεώ. Είσαι ο. Μπράβο. Γιάννης. Γεια σου ρε Γιάννη. Λοιπόν, σήμερα πρέπει να το προσέξουμε το παιχνίδι. Γιατί πολύ φοβάμαι για την Κυριακή, μη φάμε καμιά κόκκινη. Ειδικά για μάτος. Κάναν... πόσο λένε, το Βαρέλα. Άμα παίξουν αυτοί. Ο Βαρέλα δεν παίζει. Μόνο αυτό, ο Βαρέλα δεν παίζει. Δεν παίζει. Ο Μάτος δεν ξέρω αν θα παίξει, αν θα βάλει τον Κίτσιο. Αλλά ο Βαρέλα δεν παίζει. Ναι, όποιος παίξει... Όχι, ο Βαρέλα είναι, τον, είναι εκτός, είναι εκτός 18ης. Είναι εκτός. Ο Βαρέλα, όπως και ο Βιερίνια. Ναι. Ωραία. Ο Μαουρίσιο, δηλαδή κάποιοι που είναι επιβαρημένοι και παίζουν συνεχόμενα στα κόκκινα. Αυτοί οι τρεις που είπαμε τώρα, αδερφέ, παίζουν από όταν κάναμε εμείς μπάνια, να πούμε, και μας χάιδευε το κύμα τα μπουτάκια. Αυτοί τρέχανε και παίζανε μάτς σοβαρά, έτσι. Ακριβώς, μέσα τον Αύγουστο. Ναι, ναι. Έτσι. Ναι. Έχεις δίκιο σε αυτό που λες πάντως. Να προσέξουμε, γιατί πολύ το φοβάμαι για σήμερα, γιατί αυτή φυσικά η μόνη τους δουλειά είναι. Εντάξει, λογικό. Να καταστρέφουν. Κοίταξε, οποιοδήποτε σήμερα πέσει σε παγίδα, ανταποδώσει το σκληρό παιχνίδι και πραγματικά πέσει σε αυτό το τρυπάκι, είναι, πώς να σου το πω, θα είναι υπόλογος. Θα είναι υπόλογος. Μην περιμένετε να έρθει ο Άρης σήμερα και να είναι στοργή και προδέρμ, το καταλαβαίνετε. Και οι οπαδοί τους θέλουν σκληρό παιχνίδι, θέλουν να δουν πράγματα, έλειπαν χρόνια, έτσι. Το θέμα είναι εμείς τι κάνουμε. Και το κυριότερο, αυτό να μην έχουμε, να μην ανταποδώσουμε. Αυτό. Αυτό. Να μην πείστε στο αυτό. Αυτό είναι, θα είναι λάθος. Τελείως. Δεν χρειάζεται. Λέμε τα αυτονόητα τώρα. Συζητάμε. Αν στερηθούμε. Δεν το συζητάω για τραυματισμό. Μιλάμε για κάρτα κτλ. Αν στερηθούμε τον οποιοδήποτε παίχτη για το μάτς της Κυριακής, γιατί νομίζω μόνο οι κόκκινες μετράνε. Οι κίτρινες δεν μετράνε. Λοιπόν, αν στερηθούμε, θα είναι μεγάλο έγκλημα. Τέλος. Θα έχουμε πέσει την παγίδα τους. Τότε θα έχουμε καταλάβει τι είπε ο Μπαρμπασάβας στον Καρυπίδη. Στην Σουήτα. Αυτά. Έγινε 8.50 βάλαμε. Θύμησε μου λίγο όνομα πάλι. Γιάννης. Έγινε Γιάννη, να είσαι καλά. Να είσαι γερός. Καλημέρα σας. Δύο γραμμές ακόμα και πάμε σε τέλος εκπομπής, κυρίες και κύριοι. Μια ακόμα εκπομπή, η πολιτισμική κληρονομιά για τις επόμενες γενιές. Ναι! Hello, good morning, sir. Καλώς στη Φραγκφούρτη, ρε φίλε! Πού είσαι? Καθημερινά σε κούρδος δεν βολεύει να παίρνω τηλέφωνο. Αγόρι μου, ήρθα κοντά σχετικά, ήρθα. Ναι, ναι, Ανόβερο, Ανόβερο. Πόση ώρα είσαι από το Ανόβερο? 2,5? Είναι 4. 4 είναι, ε. Είναι 400 και χιλιόμετρα. Από το Κάσελ είμαι πιο κοντά πάντως. Κάσελ είναι δίπλα. Δίπλα, Κάσελ έτσι. Είναι δίπλα. Ναι, 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 ναι. Μάλιστα, ήρθαμε Χανόβα, ήρθαμε, ζήσαμε φίλε, μεγάλο ζουμού σου, μεγάλο, δεν μπορείς να φανταστείς. Και είχε από Στουτγκάρδη, από Λούτεσάιτ, από Νιρεμβέργη, από Ντόρτμουντ, από Μπίλεφελτ, από παντού είχε, από παντού. Στοκχόλμη, πάνω ήρθαν τα παιδιά από το Σταφυλίδης, ήρθε να πούμε από τη Χέλσιμπορκ. Χαμός, χαμός. Το ψάξα να έρθω, αλλά εκείνη τη μέρα, προπάντων εκείνη τη μέρα δεν βόλευε εντελώς καθόλου. Η μεγαλύτερη εκτός συνόρων μάζοξη παοκτσίδων, όχι για αγώνα, για χορό, για συνάντηση, που έχει γίνει ποτέ. Ξεπεράσαν τα 1000 άτομα. Κάποια στιγμή σήκωσε το κεφάλι μου όταν είπα χέρια και είδα 2000 χέρια ψωμένα. Γιαγιάδες, πιτσιρίκια, παππούδες, Γερμανοί φίλοι, γυναίκες τους, Γερμανίδες, έτσι, που από παοξάκια, άντρες από γυναίκες, Ελληνίδες, Γερμανοί, όλοι θέλουν ένα πράγμα, μια οικογένεια, να είναι παοκ για να κλαίνε. Άστε, τι να πω τώρα, εντάξει. Και τη γυναίκα μου αν τη ρωτήσει τι ομάδα είσαι, παοκ θα σου πει. Καλά φίλε, οι Γαλλίδες πάντοτε είχαν γούστο.
πάντοτε. Φίλε, ήταν η Γαλλία, ήταν σύμμαχός μας και τους αγαπάμε τους Γάλλους. Όταν μιλούσες για τον Φαραώ μας, ναι, μια εικόνα μου ήρθε έτσι στο, φαντάσου έναν λύκο βεγκάν. Ναι. Δεν γίνεται. Δεν μπορείς να περιμένεις τον λύκο να μην τρώει κρέας. Έτσι είναι και με τον Ουάρντα. Τον Ουάρντα 2-3 φορές τον χρόνο να κάνει κάτι παρόμοιο, δεν το φαντάζομαι σαν άνθρωπο. Ναι. Πες μου εμένα και σένα να μην φάμε γυρόπιτο. Δεν γίνεται. Φίλε, να μην αναπνεύσουμε για κάποια λεπτά μπορεί. Δεν αναπνέουμε για μερικά λεπτά όταν είμαστε μπουκουμένοι με γυρόπιτο. Πρόσεξε. Δεν είναι έκπληξη ο χαρακτήρας του Ουάρντα. Δηλαδή δεν έχουμε να κάνουμε με μια Παναγία που ξαφνικά πέσαμε από τα σύννεφα. Εσύ αυτός το ξέραμε. Και τον έχει χειριστεί, έχει αφιερώσει πάρα πολύ χρόνο ο Ρασβάν. Γι' αυτό τον επέλεξε, έστειλε τον άλλο δανεικό, δηλαδή του δείξε με τον τρόπο του ότι ξέρεις κάτι. Εγώ φίλε βάζω τα στήθια μου μπροστά και εσένα σε πίστεψα. Έτσι να το πω, δεν θέλω να πω μη με προδίδει. Μην απαυτώνεσαι ρε φίλε, κυριολεκτικά και μεταφορικά. Μην με βάζεις αυτή τη διαδικασία τώρα να πρέπει να σε μαλώσω, να σε αφήσω, να σε τιμωρήσω, να σε τιθασεύσω, να πρέπει να σε παραδειγματικά να δείξω και στους υπόλοιπους ότι πάνω απ' όλα η ομάδα και η πειθαρχία. Αν δεν γινόταν όμως αυτό, δεν θα ήταν ο Ουάρντ αυτός που είναι. Και κάτι άλλο που θυμήθηκα. Δεν μου λες, η Λαδόκοδα μήπως έχει κανένα παράρτημα στα Χανιά. Στα Χανιά, γιατί? Θα είμαι περαστικός από εκεί μια βραδιά και πρέπει να σταματήσω κάπου να φάω εκεί στα Χανιά. Άκουσε. Θα πας στα Χανιά, θα πας στα Χανιά. Περαστικός για Ηράκλειο, ναι, θα κατεβεί το αεροπλάνο στα Χανιά και θα φύγουμε για Ηράκλειο. Πρόσεξε, τι θα κάνεις. Θα με πάρεις μόλις βγω από τον αέρα. Σε 10 λεπτά θα πάρεις έξω, στη γραμματεία. Ναι. Θα με ζητήσεις για να σου δώσω το νούμερο του Δημήτρη από τα Χανιά, να πας οπωσδήποτε μια βόλτα από τα παιδιά που είναι στα Χανιά στο σύνδεσμο, έστω ένα πέρασμα να κάνεις. Έτσι. Να πάρεις δύο φανέλες Χανιά. Τώρα αν καταφέρω τον Τιλιβερά με το παπί να τον πείσω να σου στείλει και καμιά παντσέτα από τη Λαδόκολα, που φεύγω. Α, Χανιά! Χανιών. Όχι, Χανιά. Φεύγεις τώρα. Πάμε. Ξεκινάς. Καθυστερείς. Μην κρυώσουμε. Και να είναι ζεστό θα μ' αρθεί, ναι. Κωνσταντίνε μου, φιλιά στη Φραγκφούρτη. Okay. Ευχαριστώ πολύ. Bye. Τελευταίος. Ναι, καλημέρα σας. Τελευταίος, φίλε, η φίρμα κλείνει στα μαγαζιά. Είμαι εγώ. Δηλαδή βγαίνουν κάτι κοπελίτσες με κλειστά μικρόφωνα, μετά η φίρμα, φίλε, ο Λαϊκός, που θα πει τα βαριά κατά κομμάτια, βγαίνει στο τέλος. Είσαι εσύ αυτός λοιπόν σήμερα. Πώς νιώθεις? Εγώ είμαι, έτσι. Πώς νιώθεις, ναι. Το είπαμε. Άψογα. Σημασία δεν έχει ποιος βγαίνει, αλλά να κερδίζει η ομάδα. Έτσι. Ευχαριστώ για την εμπιστοσύνη και τέτοια. Για πες. Χρήστος, 731. Πρώην γείτονά σου. Τέλεια. Τον Εύωσμο. Τέλεια. Έχουν σε πρόλαβα πάλι καλά. Τέλεια. Μπήκες. Δεν κατάλαβα τώρα τι έγινε φασάρια, γιατί το είδα και στα site θες, για Χίτλερ και τα λοιπά. Τι λυσάξανε και φαγότητα. Λυσάξανε φίλε. Τους ενοχλεί που ο Λουτσέσκου μιλάει, δεν τους ενοχλούν αυτά που λέει, ούτε κάνουν την κουκουβάγια το πίσω που ήταν στα βιβλία του οργανισμού παλιά. Α, και αυτός ο ήχος δεν είναι από κουκουβάγια. Τι ήχος είναι αυτός, 18 ώρα είναι, τι είναι φίλε το... Τι ήχος είναι, τι πουλί είναι αυτό, τι πουλί. Τέλος πάντων, υποκρισία φουλ. Είπε αυτά που έγιναν πέρσι με την κλοπή, όλο αυτό που στήθηκε η Πλεκτάνη, με το Γαύρο, με την Χάρτινη, με το πώς κλέψαν ένα πρωτάθλημα, το πώς έφτασαν στην τρέλα τον κόσμο που του στέρισαν κάτι που το κέρδισε μέσα στον αγωνιστικό χώρο, όλο αυτό δεν συνέβαιναν αυτά ούτε στη Γερμανία του Χίτλερ. Ούτε σε αυτά τα καθεστώτα. Αυτό είπε. Πιαστήκαν από τη λέξη Χίτλερ, μας λέει ναζιστές, μας λέει αυτό, θα του κάνουμε μηνύσεις και τέτοια. Okay. Μα ναι, το νόημα δεν είναι από τη συνέντευξη. Δεν είπε αυτό, ούτε για τις θηριωδίες. Είπε όσον αφορά στο ποδόσφαιρο και στον αθλητισμό. Έτσι, θα μπορούσε να πει ένα άλλο καθεστώς τέτοιου είδους. Με δικτάτορα. Εμποσταγή. Θα μπορούσε να πει έναν άλλον, ξέρω, κάπου αλλού. Στάλιν. Εντάξει, οκ. Okay. Παράδειγμα. Έτσι, ναι, ρε παιδί μου. Ναι. Σατάμ Χουσέιν, οτιδήποτε. Ναι. Ξέρει πώς τη λέγανε τη γυναίκα του. Πώς. Μαντάμ Χουσέιν. Και έτσι θα κλείσουμε σήμερα με αυτό το φοβερό σχόλιο. Κάνε αποφώνηση. Δικό σου. Στο τέτοιο, έτσι. Μπήκες ήδη. Χρήσου 731, δεν είπαμε. Έτσι, λέμε πως με ξέχασε. Όχι, τι να, γιατί να σε ξεχάσω, ρε φίλε. Τι. Κάνε μια αποφώνηση. Κάνε αποφώνηση. Οδήγησε μας στο τέλος εκπομπής, κυρίες και κύριοι. Φιλάκια σε όλο τον κόσμο. Αυτό. Και το βράδυ, απλά μια νίκη. Όχι, φιλάκια και το βράδυ.
Άντε, φιλιά! Γεια, γεμίσαμε φιλιά, φίλε. Ερωτικός. Ερωτικός. Λοιπόν, δώσε λίγο νούμεράκια. Τρία νούμερα από το 1 μέχρι το 59. 30. 31. Και 56. Σε πολύ ωραίος, φίλε. Και ένα ακόμα να δώσω για τις κρεατούμπες, το τζιτζί. Το 12. Πολύ ωραίος. Προσέξτε το 12 που το δίνεις, έτσι. Λέω. Έμαθα παρασκήνιο. Μια κοπελίτσα λέει, ούτε ήξερα αυτά. Αυτό. Γιατί να το δώσει η κοπελίτσα όμως. Τέλος πάντων. Μην γυρίζουμε τώρα στα παλιά. Μην γυρίζουμε στα παλιά. Λοιπόν, λέω φανέλες. Παρακαλείτε ο ταμείας του συνδέσμου φίλων Μπάτε Μπορίσοφ να επικοινωνήσει, λέει, με τον πρόεδρο. Ο σιωμάρτυρας. Στείλω 199. Φίλε, μήνυμα κουκουρούκου. Γεια σου, Κατσαρέ Κώστα. Καλημέρα, κλήρωση. Τα μυαλά στα κάγκελα. Γεια σου, Δόβρο Νίκο. Καλημέρα, Κωστή. Βάλε με σκληρός και πάμε γερά σήμερα να κλείσουμε μερικά στόματα που πέταξαν λαιμό. Ζούμου σου λέμε. Ο Γιώργος ο Γιαννίσης. Καλημέρα, Κωστή, και καλημέρα στη μεγάλη παρέα τη ωραία εκπομπή σου. Καλή συνέχεια. Γεια σου, Τσεμπερλίδη Νίκο. Γεια σου, Γιώργος Ζαβέ. Γεια σου, Βερβερή Πάνο. Γεια σου, Τατάρι Γιώργο. Είναι αυτά τα ονόματα που δεν ξέρω που παίρνει ο τόνος. Με τρελαίνει. Είναι Βερβερής, είναι Βερβερής. Είναι Βερβέρης, είναι Τάταρης. Ταταρής ή Τατάρης. Να μην πω το περιστατικό τώρα, φίλος που είχε βγει παλιά και είχα πει: είχε στείλει μήνυμα, έχει κερδίσει. Καποτάς. Και με πήρε και λέει: δεν είμαι καποτάς. Λέω: είσαι κάποτας. Ούτε κάποτας. Λέει: είμαι καπότας. Φίλε, λέω: ήθελα απλά να σε προφυλάξω. Αυτό είναι το επίθετό μου. Λοιπόν, καλημέρα, φίλε μου Κωστή. Βάλαμε στην κλήρωση για τη φανέλα, Γιώργος από Εύωσμο. Γεια σου, Αγγελική μου. Γεια σου, Χριστίνα. Γεια σου, Εδρεφούλη. Ναι, βεβαίως. Να έρθεις όποτε θέλεις. Αυτά. Πρέπει να φύγω. Πρέπει να φύγω. Πάω να κάνω τις κληρώσεις. Πάω να κάνω τις κληρώσεις. Λοιπόν, την πρώτη φανέλα. Πώς μου αρέσουν αυτά που έχουν παραδοσιακό μέσα, φίλε, τα κεφάτα. Ο Κατσαρός Κώστας, όχι ρε φίλε. Κερδίζει τη μία φανέλα τα Χανιά. Παραλίγο συνεπώνυμος και συνώνυμος. Κώστα Κατσαρέ, 6944-710. Καλημέρα, κλήρωση. Φίλε, νιώθω μια συγκίνηση, νιώθω πιο κοντά σου λίγο. Έτσι, όσο να είναι. Ο Κώστας Κατσαρός, λοιπόν, κερδίζει 6944-710. Δεύτερη φανέλα. Δόμβρος Νίκος, 6973-678. Πολύ μ' αρέσει, φίλε, αυτό. Καλημέρα, φίλε μου Κωστή, βάλαμε στην κλήρωση για τη φανέλα, Γιώργος από Εύωσμο, 6974-825. Φύγανε τρεις φανέλες. Πάω για το τσιτσί, πάω για το τσιτσί. Ζούμου σου λέμε και κάθε πίκρα και με ευχαριστώ. Και σήμερα την κολόνα δωρικού ρυθμού, τον Κονσολιέρη, αγέροχο Σωτήρης Δασκαλάκης, παιδί μάλαμα, παοξάκι αγνό, κινητή βιβλιοθήκη και αδερφός. Σας φιλώ γλυκά στη Μούρη, έρχεται η Τρόικα του Λίμπερο. Bye, 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 bye.